Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Ασπρόμαυρες πτήσεις στο Λίμπερο 107,4 στον FM. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, Στέλιος Παπαντονίου δίπλα μου, Ιωάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά μαζί παραίτσα θα πάμε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 εδώ σε 107,4 στον FM. Μαζί θα τα πούμε, μαζί θα σχολιάσουμε. Έχουμε κάποια ενδιαφέρον θέματα να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε, να τα αναλύσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Πάντα όμως με τεκμηρίωση, με βάση στα λεγόμενά μας. Οι γραμμές απαντούν στο 2310287 και 38. Από το σταθερό 69452 87 και 38, από το κινητό με χαμηλή χρέωση. Όσοι είστε ντροπαλούλιδες και ντρέπεστε να ακουστεί η φωνούλα σας στα Ερτζιανά της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης μας, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526. Έχουμε και το τελικό στο μπάσκετ, η Φενέρμπαχτσε με την Real Madrid στο Βελιγράδι δίνουν τη δική τους μάχη για την κατάκτηση της υψηλότερης θέσης στην Ευρώπη. Θα σας κρατάμε ενήμερους καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και για τον τελικό. Από κάτω βλέπω από την οθόνη άλλο ενδιαφέρον μάτς στην Ιταλία, το μόνο νομίζω ήταν σήμερα. Λάτσιο Ίντερ 1-0 στο 27, 50-47 μπροστά η Real Madrid την Φενέρμπαχτσε, 50-48 τώρα με μια προσωπική βολή. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι και το ουζερίμες εδώ πολύ ο Ζήκος της Τούμπας. Πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, νόστιμων, φρέσκων, θαλασσινών. Σας περιμένω να τις απολαύσετε με την παρέα σας, συνοδευόμενες από πλήρη γάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Με προσιτές λαϊκές τιμές, με φροντίδα για τον πελάτη, με ζεστό και ευχάριστο χώρο, με ποιότητα στα εδέσματα και με γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλοι αυτοί οι λόγοι σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκης 63 στην Κάτω Τούμπα, στο Ζήκο της Τούμπας, στο φίλο μας τον Αρίστο. Special μεζέδες, παιδιά, δεν έχετε ξαναγευτεί τέτοια μεζεκλίκια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί μεζέδες μιλάμε, πριν ξεκινήσετε φυσικά τις κανονικές μερίδες σας. 2-0 τώρα. Αν δεν το ακύρωσε, μισό λεπτό να δούμε. Δεν ξέρω, γκολ δείχνει. 1-1. 1-1 Ίντερ, ισοφαρίζει. Στο 28. Στο 28, 1-1 Λάτσιο Ίντερ. Με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο να φαίνεται ότι έχει χτυπήσει. Έχει χτυπήσει, ναι, δεν ξέρουμε. Να ξαναδούμε λίγο τη φάση. Να δούμε τι γίνεται. Αν γίνεται και κάποιο φάουλ εκεί, γιατί ήταν αρκετοί παίκτες. Ναι, έγινε ένα σασυρμά εκεί πέρα. Έγινε ένα κομφούζιο. Για να δούμε λίγο τη φάση. Εκτελεί το corner ο παίκτης Ίντερ. Γιατί διαμαρτύρονται τώρα, για χέρι, μήπως για χέρι. Με το πόδι, μήπως το γλώτσε μετά. Δεν του κάνει. Εντάξει. Για να δούμε. Offside δεν υπάρχει, χέρι δεν υπάρχει. Αν υπάρχει, φάουλα. Έτσι όπως βαράει την μπάλα, μήπως τον κάτσε βρίσκει. Κάτσε να δούμε εδώ. Εδώ, Όχι, ναι. Εντάξει, πιο πολύ αδράνεια του θερματοφύλακα. Ναι. Δεν το βρήκε. Το δίνει τον γκολ αυτό, έτσι. Ναι, το δίνει. Τώρα, μετά κάνα κομμίνη. Αν μετά κάνα Σαρετόπουλο και έπαιζαν οι αγαπημένε ομάδε ΑΕΚ και Ολυμπιακό αντίστοιχα, ήταν σίγουρα ακυρωμένο το γκολ, κόκκινη κάρτα και απέλασε την Αλάσκα να σπάει πάγου ο σκόρερ Στέλιο Παντονίου. Τι να κάνουμε, στην Ιταλία δεν υπάρχουν κομμίνιδε, ποντίκιδε, Σαρετόπουλοι και στυλιάρε. Αυτοί που υπήρχαν τέλο πάντων, αν θυμάσαι καλά, τότε που του ανακαλύψαν, είχαν στείλει τη Γιουβέντου στη Β' Εθνική και άλλες μεγαλύτερες ομάδες. Τη Μίλαν τη τιμώρησαν, δεν μάθησαν τίποτα. Τώρα το να ρίξει μια ομάδα σαν τη Γιουβέντου σε τέτοιο μέγεθος με Champions League, ιταλικά πρωταθλήματα κτλ. Δεν νομίζω. Λοιπόν, μπήκε τον γκολ και σταματήσαμε λίγο τον υποστηρικτή της εκπομπής. Λοιπόν, Ανατολική Στράκης 63 είπαμε, ουζερίμιζε το πολύ ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311-242-153. Επαναλαμβάνω, 2-42-153 για ρεζερβέ, αλλά και για την παραγγελία σας στο σπίτι. Χρόνος παράδοση για την παραγγελία σας 20 με 30 λεπτά και δηλαδή παίρνετε τώρα 2311-242-153. Το σηκώνει ο Αρίστος. Παραγγέλνετε. Ό,τι αγαπάτε από μεζέδες, από μεριδάρες, κρεατικό και ψαρικό. Παιδιά, συμβουλή δικιά μου και πρόταση. Πάρτε μπριζόλα σχάρας καπνιστή.
Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Και σουτζουκάκια σμυρνέικα. Είναι καλύτερο από σεξ. Γευστικά. Κάνετε λοιπόν την παραγγελία σας και σε 20 με 30 λεπτά πηγαίνετε Ανατολική Στράκη 63 στην Κάτω Τούμπα και παραλαμβάνετε σε προσιτές λαϊκές τιμές και σε special εδέσματα ό,τι έχετε παραγγείλει και τα απολαμβάνετε στο σπίτι σας. Λοιπόν, 13ο πρωτάθλημα για τις παίχτριες του ΠΑΟΚ. Το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ πήρε με 12-0 νίκη σήμερα επί της ομάδας του Βόλου τη νίκη. 12-0, ναι. 12-0. 12-0, ναι. Αστρονομικό ακούγεται, έτσι. 12-0. Κέρδισε το Βόλο. Ασταμάτητες. Και οι κουκλάρες, τα αστέρια του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο, χάρισαν το 13ο πρωτάθλημα για το δικέφαλο του Βορρά και δεν άφησαν φυσικά ασχολίαστο το μήνυμα των τελευταίων μηνών. Με 12-0 λοιπόν κόντρα στην ομάδα του Βόλου, δεν ξέχασαν και την εντρική ομάδα τα κορίτσια που έχασε με τους τρόπους που όλοι ξέρουμε, που κλέψανε το πρωτάθλημα και το πήρε το χάρτηρο φυσικά η Κυρακούλα. Το μπλουζάκι που φορούσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ έγραφε επακριβώς 13ο πρωτάθλημα στο χόρτο. Τι είναι αυτό, ρε. Ωραίες οι κουκλάρες. Μπράβο στα κορίτσια. Respect. Μπράβο από πρωτάθλημα σε πρωτάθλημα. Συνεχόμενα και Champions League και τα λοιπά. Τι να πούμε. Μια τεράστια αγκαλιά σε όλες αυτές τις κοπελάρες που χαρίζουν κάθε χρόνο τίτλους στο δικέφαλο του Βορρά. 55-52 η Ρεάλ μπροστά σταθερά με τη Φενέρμπαξε. Έχει ψιλοϊδρώσει ο Μπράντοβιτς. 3-54 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Για να δούμε στην επίθεση η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μαδριλένη. Ο Μπράντοβιτς άμα το σηκώσει αυτό θα έχει συμπληρώσει 10 κατακτήσεις προσωπικές. Σοβαρά. Σε γυναίκες κατακτήσεις. Όχι, σε κούπες, σε ευρωπαϊκές κούπες. Τίτλους. Ναι. Έλα ρε φίλε. Είναι από τους πιο πετυχημένους προπονητές. Ναι. Γενικότερα στον αθλητισμό, αλλά πολύ πιο περισσότερο στο μπάσκετ. Άστοχη επίθεση από την Real Madrid. Νέα επίθεση για τους Τούρκους της Φενέρ Μπαχτσέ. Δηλαδή καλύτερος και από τον Δρακό. Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Ο Δράκος πήρε νίκη με τους Αμερικανούς τώρα. Πλάκα μου κάνει. Στην Εθνική Αμερική σχέδιση. Ξεχνάμε αυτό. Είναι βασικά πώς θα βάλει να αξιολογηθεί. Φίλε, τώρα άσε με ένα τώρα τα καλαμαριώτικα αυτά, να, τα περίεργα τα πανεπιστημιακά που μου λες τώρα να πούμε με έναν. Τι μου λες, εσύ Παπαντώνιο. Όχι, ρε φίλε. Τι όχι, ρε φίλε. Εδώ σου λέω τώρα ο Δράκος, επειδή είσαι παοξής και είναι Άρης ο άνθρωπος. Όχι, εντάξει, δεν κάθε. Και στο κάτω-κάτω τον έριξε τον Άρη, μπασκετικά σώθηκε. Εντάξει, πήδηξε το καράβι. Δεν έχει σημασία αν πήδηξε από το καράβι ή τι πήδηξε. Σηκώθηκε για να πούμε έφυγε. Δεν έφυγε αυτός που έγινε ιστορία με το μεγαλομέτωχο και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όλοι ήταν απλήρωτοι. Δεν έφυγε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Κέρδισε ολόκληρη η Αμερική, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις. Παναγιώτη Γιαννάκη δεν πήραμε την νίκη με τους Αμερικάνους. Ναι, ναι. Μπράβο. Ο Μπράντοβιτς έχει κερδίσει την Εθνική Αμερική. Δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις τι μου λες τώρα δηλαδή. Είσαι κακό προαίρετος, ειλικρινά σε μιλά. Για κόψιμο είμαι. Δεν είσαι για κόψιμο ρε φίλε, αλλά τώρα συγκρίνεται τώρα ο Μπράντοβιτς με τον Παναγιώτη Γιαννάκη προπονητικά. Σε παρακαλώ. Λίγο σοβαρότητα να υπάρχει. Λοιπόν, στο 35, έλα πες κανένα σκορ, μόνο εγώ μιλάω. Στο 35ο λεπτό, Λάτσιο Ίντερ 1-1 για την Serie A, για το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Mm. Να πούμε πως έχω και τους ημιτελικούς, μιας που μιλάμε για μπάσκετ, το πρόγραμμα των ημιτελικών της Α1, καθώς χθες δεν τους είπαμε. Ναι, μιας και τέλειωσε ο ΠΑΟΚ την υπόθεση πρόκρισης, σκούπα το έκανε με την ΑΕΚ, 4-4. Πέρασε πανηγυρικά και εύκολα θα χαρακτήριζα, κερδίζοντας και αποκλείοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης ΑΕΧ μέσα στο σπίτι της και πήρε την πρόκριση για να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Δύσκολα τα παιχνίδια. Έτσι, τα δύο πρώτα παιχνίδια θα γίνουν μέσα στο ΑΚΑ. Ναι, γιατί έχει πλεονέκτημα έδρας. Σε περίπτωση τρίτου παιχνιδιού παίζουμε στο Παλατάκι και αν υπάρξει τέταρτο πάλι στο Παλατάκι και το πέμπτο που δεν θα υπάρξει γιατί θα έχει προκριθεί ο ΠΑΟΚ πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι θα σπάσει μια φορά την έδρα και θα πάρει δύο νίκες εδώ μέσα με τον κόσμο γιατί θα το γεμίσει εφόσον πάρει την νίκη κάτω στο ΑΚΑ και θα περάσει τον τελικό. Τι πίνω, εντάξει, δεν πειράζει. Μην τα δίνει σημασία. Τα μισάκω όπως θα λέγω. Εγώ λέω για να λέω.
Έλα. Να πούμε ότι οι πρώτοι αγώνες είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Προμηθέας, καθώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν πλεονέκτημα έδρας. Είναι την 5η 24 Μαΐου. Και το Σάββατο. Και το Σάββατο στις 26 Μαΐου πάλι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Προμηθέας. Και στις 29 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Προμηθέας τον Ολυμπιακό. Μετά, άμα πάει σε τέταρτο παιχνίδι, το, ναι, σε τέταρτο παιχνίδι η σειρά. Στο Παλατάκι ο ΠΑΟΚ. Στο Παλατάκι στις 31 Μαΐου. Ναι. Και άμα πάει και σε πέμπτο, κατεβαίνει στο ΆΚΑ την Κυριακή 3 Ιουνίου. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα. Φαντάζεσαι να γίνει κανένα χαζό και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός δύο φορές εκεί. Να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ δύο φορές εδώ και να πας εκεί πέρα μέσα και να τους πάρεις να πούμε κανένα τελευταίο παιχνίδι εκεί πέρα μέσα. Τι έχει να γίνει. Με έτσι με κανένα. Yeah. Λέω τώρα, ρε φίλε, τώρα εγώ τώρα λέω ταινίες western, λέω να πούμε και τα λοιπά. Έτσι είναι δύσκολο. Δηλαδή, σου πω κάτι. Άντε να τρέχει τον Ολυμπιακό, ήταν πιο βατή η κλήρωση, το είπαμε και χθες. Έτσι, αλλά αυτό ο Παναθηναϊκός με αυτό το ρόστερ, φίλε, δύσκολα πάντα. Ναι. Κακά τα ψέματα, έτσι να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ο Ολυμπιακός και μέσα στη χρονιά δεν έδειχνε καλά βήματα, δεν πατούσε τόσο καλά, καθώς ναι, και στο τελικό του κυπέλου ιτήθηκε από την ΑΕΚ. Ναι. Ναι, εντάξει, απλά ήταν πιο. Τη δεδομένη στιγμή πιο βατή ομάδα ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Ναι, ξεκάθαρα. Αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Εντάξει, μπάσκετ είναι. Όλα είναι πιθανά. Ποτέ μιλές ποτέ. Εγώ τώρα για να είμαστε ρεαλιστές, μία νίκη να κάνει ο ΠΑΟΚ στα πρώτα τρία παιχνίδια θα είμαι πάρα 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 πολύ ευχαριστημένος. Τώρα θα γίνει στο ΑΚΑ ή στο Παλατάκι, δεν ξέρω. Θα ήθελα όμως να υπάρξει και τέταρτο παιχνίδι μέσα στο Παλατάκι για πάρα πάρα πολλούς λόγους, οικονομικούς, πρεστής, ψυχολογίας και ηθικής ανταμοιβής αν θέλεις για όλους αυτούς τους καναδοσφαιριστές. Και δηλαδή μία νίκη να πάρεις θα γίνει και τέταρτο μάτς, έτσι, ναι, στα πρώτα τρία. Θα πορώσουν και περισσότερο τον κόσμο ο οποίος γενικότερα έχει αποστασιοποιηθεί το τελευταίο καιρό από το μπάσκετ. Mm-hmm. Εντάξει, θα μου πεις ότι το ταβάνι για όλες τις ομάδες πέρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι η τρίτη θέση. Αλλά γενικότερα το μπάσκετ του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να το ξεχνάμε, καθώς σε δύσκολες εποχές, ειδικότερα την δεκαετία του 90, πρόσφερε μεγάλες χαρές με ευρωπαϊκά κύπελλα, με τίτλους εντός της χώρας, με πρωταθλήματα, κύπελλα. Και στέλνω να σου πω κάτι. Και στο βόλι ποιος πήγαινε στον ΠΑΟΚ? Κανένας. Πριν πάρει τα πρωταθλήματα, κανένας. Μπράβο. Υπήρξε το κίνητρο, υπήρξαν οι επιτυχίες, υπήρξε μια σοβαρότητα, υπήρξαν καλοί βολεϊμπολίστες. Ήρθε ένας τίτλος, είτε δεύτερος τρίτος και βλέπεις κάποια στιγμή το Παλατάκι γέμισε από φίλους του ΠΑΟΚ στο βόλι. Δηλαδή αν σου το λέγανε αυτό πριν 5 χρόνια θα γελούσε. Και σου λέγανε ότι στο μπάσκετ θα έχεις 500 άτομα και στο βόλι θα έχεις 10.000 μέσα και κανένα 1.500 2.000 απ' έξω. Αυτό είχε γίνει στα τελικά με τον Ολυμπιακό. Θα έλεγε άντε ρε αγόρε να μου πάνε πάρε λίγο το 27 το νούμερο από τη Λαγκαδά και πάνε λίγο μέχρι τον Αηλευτέρη και Σταυρούπολη δίπλα κάνεις καμιά ψυχιατρική εξέταση. Γιατί το μάτι σου γράφει τίλτ να πούμε, δεν σε βλέπω καλά. Έτσι δεν θα έλεγες? Αλήθεια είναι, ναι, προφανώς. Κι όμως είδες, ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Άρα ποιο είναι το μυστικό, ποιο είναι το κίνητρο? Το έναυσμα για να έχεις επιτυχίες. Πάρε τώρα, εγώ σου λέω να σου πω κάτι. Μία νίκη πάρε στο ΑΚΑ. Λέω το, πώς θα γίνει, έτσι εντάξει. Λέω, μπορεί τώρα κάποιος να μ' ακούει και να μου τζώνει το ράδιο, να λέει τι λέει αυτός ο Τζάμιας. Ναι, το λογικό είναι αυτό και καλά κάνετε και μου τζώνετε αν το κάνετε έτσι αυτή τη στιγμή. Αλλά λέω, πάρε μία νίκη, ρε φίλε. Μέσα στο ΑΚΑ μπορείς να πάρεις μία νίκη. Ας σε πω εγώ τώρα στο τρίτο μάτι το Παλατάκι, αν θα επιβεβαιωθούν τα λόγια μου ή όχι. Όχι, το πιστεύω ότι θα γίνει χαμός. Θα σου πω αν θα έχει 6-7.000 κόσμο ή δεν θα έχει. Μια και θα έχει σταματήσει και το βόλι δεν υπάρχει, ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Ναι, έχει μείνει το. Πάρε μία νίκη μέσα στο ΑΚΑ και να σου πω εγώ αν θα έχει 6.000 ή 7 το Παλατάκι. Και να σου πω και κάτι. Ως outsider. Παίζει πιο ελεύθερα. Μπορεί να παίξει να πούμε όπως κατουράς. Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει. Το άγχος έχει μεταβερθεί στον Παναθηναϊκό. Γιατί πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να κερδίσει τον πολύ φορμαρισμένο και πολύ καλό ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ και να χάσει και να αποκλειστεί δεν τον πει κανείς τίποτα. Ήδη αυτό που έχει κάνει είναι άθλος με το budget που έχει και με το άσχημο ξεκίνημα που έχει. Οπότε. Απέκλεισε μια ΕΚ με το διπλό. Με το διπλά, για να δούμε στην αντεπίθεση Λάτσιο. Μπαίνει μόνο του τέτα τέτ, σουτάρει γκολ! Γκολ για τη Λάτσιο! Στο 40 λεπτό το μύρισα, το είδα. 2-1. Ποιο είναι αυτό ο θάμνος ο κινητός που σκόραρε? Ναι. Για δες. Τώρα.
Λάτσιο Ίντερ στο 40 λεπτό 2-1. Να πούμε ότι Λάτσιο με άσο, με νίκη ή με ισοπαλία, βγαίνει στο Champions League, έτσι. Με νίκη της Ίντερ πάει ο UEFA η Λάτσιο και βγαίνει η Ίντερ Champions League. Η υποδειγματική αντεπίθεση. Κοίτα που ξεκινάει ο σκόρε. Το σκόρε, κοίτα. Κάτω από το κέντρο, Δες τρίξιμο που κάνει, δες πριν. Εγώ βλέπω. Ο αμυντικός το χάνει. Καλά και το πλασέ είναι, φίλε, όλα τα λεφτά. Ποιος είναι αυτό το 10. Δεν γράφουν κιόλα. Μοιάζει λίγο τη Ρεάλ το. Πώς το λένε. Το Μαρσέλο. Ναι. Τέλος πάντων, 2-1. Αν δεν καταφέρει η Ίντερ να ισοφαρίσει στο ημίχρονο, δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, 5-6 λεπτά έχει. Εσύ είναι τις καθυστερήσεις. Έδωσε εδώ, πανηγύρι, τύπησα. Ναι. Τι έγινε, κύριε Ραπτόπουλο, δεν σας άρεσε και αυτό το γκολ. Δεν σας άρεσε. 2-1, η Λάτσιο. Τώρα το έβαλε. Μπάσκετ βλέπεις. Εντάξει. Μπασκετάκι βλέπει ο κύριος Ραπτόπουλος. Μπασκετικός, αργανάκι, τώρα τι περιμένεις. Μπασκετικός. Λογικό δεν είναι. Ο Άντερσον το έβαλε το γκολ για την Λάτσιο. Ο Άντερσον. Να το τώρα το γράφει. Φελίπε Άντερσον. Πέρισιτς και Φελίπε Άντερσον, η σκόρερ για τους Λατσιάλη. 2-1. Λίγο να ρίξω μια ματιά. Να κάνω λίγο και μια στοιχηματική ενημέρωση και θα περάσουμε στο πρώτο break, Ιωάννη Ζάτζη. Λοιπόν, πάμε λίγο στους φίλους μας που παίζουν στοίχημα. Ρουμανία είναι αυτό. 11-21 κωδικός, Στούν, Ιάση, Ουνίβ, Κραϊόβα, 1-2. Κλούζ, Κωνσταντα, 1-0. Στεάου, Άστρα, Γεωργίου, 1-0. Μινεσότα, Σπόρτινγκ, Κάσα Σίτι, 1-1. Πήγαμε στην Αμερική. Βραζιλία, 3. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Η Πιράγκα, τον Μπένσε, αντίο. Ναι, δεν έχει σκορ εδώ. Μάλλον θα αρχίσει πιο αργά. Στην Ισπανία, Κόρδοβα, Αλμερία 1-0. Racing Club με το βιντεό, Phoenix 1-0. Ναι, πάρ' το φίλο. Ανζή, Μαχατσκαλά. Τι είναι αυτό, ρε. Γενισέη, Κράσνογιάρσκ 1-2. Βιτερμπέσε, Πίζα 1-0. Πιατσέντζα, Σαμπενεντετέσε 2-1. Ο Χριστός και η μαμά του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακούστε ομάδα, ρε παιδιά. Σαμπενεντετέσε. Πες το ρε τρεις φορές γρήγορα. Σαμπενεντετέσε. Σαμπενεντέσκε. Αλλά τώρα δεν βλέπετε. Σκευούνται κοπροσκέ. Εύκολο είναι, ρε φίλε. Σαμπενεντετέσε. Σαμπενεντετέσε. Ευκαιρία για την Λάτσιο. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδο στον τελικό. Για τον μπάσκετ, 63-55, η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται την ομάδα των Τούρκων, τη Φενέρμπαξε. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τάσο. Γεια σας, κύριε Νίκο. Τι κάνει, κύριε Τάσο. Τι να κάνουμε, Νίκο, στεναχωρημένοι είμαστε. Φύγανε δύο παοξάκια αυτές τις μέρες και ο Βασίλης ο Μάντζας και ο Σάκης. Δεν σας είδα εκεί πέρα. Πού να είμαστε, φίλε, δουλεύαμε. Γι' αυτό το Βασιλάκι, είμαστε να πούμε άνθρωπο με άνθρωπο. Άνθρωπο με άνθρωπο, καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, Νίκο. Μπράβο. Ναι, ρε, Νίκο. Ήταν όλοι, ήταν εγώ το κόσμο εκεί πέρα μέσα. Ήταν και οι παράγοντες. Κρίμα. Ήταν έτσι. Εγώ το ήξερα το έργο. Γιατί εγώ το έργο το ήξερα. Ότι είχε το πρόβλημα αυτό, το χοντρό πρόβλημα που είχε. Που μπήκε στο Παπαγεωργίου. Μπήκα εγώ μέσα, απαγορεύει ρητός, για να μπει σε εντατική, απαγορεύει ρητός. Μου είχες πει που μπήκε στην εντατική, είχες πάρει και μου το είχες πει. Εγώ μπήκα μέσα με χίλια ζόρια, με έβαλε το διευθυντή του νοσοκομείου, πάνω χάρη, μου ο άνθρωπος μπήκε μέσα, Νίκο λέει κάτι εκεί πέρα, με βάλανε μια ποδιά, με βάλανε σκούφο, με βάλανε γάντια, με βάλανε και τα πόδια μου εκεί τα νάιλον, ας πούμε. Μικρόβια, ναι. Ναι, γιατί μην έχω καμιά... Νίκο, δεν ήταν σε επαφή με το περιβάλλον ο Βασίλης. Όχι, είχε. Κοίτα, άσε από τώρα. Αρχικά, όταν το μίζω λέω Βασιλάκη, τι κάνεις, κουνούσε τα μάτια του και κουνούσε το στόμα του. Αν δεν καταλάβαινε,
δεν έπαιρνε τα μηνύματα στον εγκέφαλο. Κατάλαβε. Αλλά καταλάβαινε πως το στόμα το κνούσε. Λιγάκι νερό το έδινε ο αδελφός του. Δεν κουνούσε τα χέρια του, εντάξει ήταν νεκρά τα χέρια του, αλλά το στόμα του και τα μάτια του ψιλοκουνούσε, θα είτε μια μυτιά. Μετά που ήταν τελειωμένος, ήταν, οι γιατροί του είπαν είναι τελειωμένος, θέμα χρόνου ήταν καθαρισμένος. Τέλος πάντων ήρθε η δικηγία του, πήγαμε εκεί πέρα, ο κόσμος μαζί και ο κόσμος, τέλος πάντων, εκεί που είναι ψηλά, θα πάνε να βρει καλό και τα παοξάκια τα παοξά και τους παλιούς παράγοντες. Εγώ είμαστε λιγάκι το θέμα, λιγάκι με το θέμα που καίει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καίει. Βλέπω ότι το πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα θα είναι το 2026, θα είναι της ΑΕΚ. Πώς, ποιο? Βλέπω. Το 2026. Τι 2026 δηλαδή? Σήμερα 17, 19, 20, από το 2020. Τώρα έχουμε 2018. Ναι, 2026 λέω κύριε μου, ναι, θα είναι κυτρινόμαυρο. Μετά 8 χρόνια γιατί, δηλαδή. Ναι, θα είναι 8 χρόνια κυτρινόμαυρο. Να σε πω γιατί. Ναι, μετά 8 χρόνια. Ναι, σε πω γιατί. Από την ώρα ο Κέτο Γέρος βρίζει το Μαρινάκι και ο Φλαμπουράρης. Ποιος το βρίζει, ποιος? Ο Γέρος στην Αμερική. Α, ναι, ναι. Ο ηλικιωμένος, ηλικιωμένος δεν είναι, Νίκο. Εσύ ευγενικός άνθρωπος. Έλα, Νίκο, ηλικιωμένος δεν είναι. Άντε, ηλικιωμένος. Το μπουτάρι δεν μπορώ να το πούμε, Γέρο, ηλικιωμένο το πούμε. Εντάξει, άντε, ηλικιωμένος. Α, μπράβο, μπράβο, Νίκο, ευχαριστώ. Ναι, μπράβο, ηλικιωμένος το γεροντάκι. Του βρίζει το. Όπως ο Φλαμπουράκης πήρε, πούμε, το έδωσε, πούμε, κάτι καλαρά και έκανε, πούμε, την Εύβοια σπίτι με πισίνα. Τον πρόεδρο, τον Παθάν, τον πρόεδρο, πίσω στην Βουλή που πάει και κοιμάται η μέρα νύχτα και που κοιμάται. Ναι, ναι, ξέρω, τον έχω δει. Ο Μερικές Αποκάτσεις, ο Μελισσανής έχει έναν άλλο πρώην πλέγεται Παναγόπουλος. Ναι. Ο οποίος αυτός παρακολουθεί όλους τους πάντες και τα πάντα με τις επικοινωνίες. Μάλιστα. Αυτομάτως να ξέρετε αυτό που τον έχουμε σαν που το λέτε εσείς που με έβαλε λεφτά, έβαλε εκατομμύρια και έβαλε και, πήρε και όλα, δεν έβαλε μόνο, πήρε. Τίποτα δεν έβαλε, τίποτα για σας έβαλε, ουσιαστικά δεν έβαλε τίποτα. Μάλιστα. Έτσι, ουσιαστικά να πούμε τον έχουν και στην Αθήνα. Να, ας πούμε πώς λέγεται μια παροιμία. Ο Ματσόλας της Αθήνας είναι αυτός ο κύριος. Ο Ματσόλας της Αθήνας είναι, ναι, Τάσο. Ναι. Πού θα καταλήξουμε όμως να δω. Πού θα καταλήξουμε. Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχω ένα έντυπο τώρα εδώ πέρα. Λέγαμε να ανάψω πως δεν βλέπω γιατί είναι σκοτεινά. Έβαλα τα... Ναι, άναψω Νίκο, άναψω. Ναι, το ανάψω. Περιμένω. 65-58 Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαξε 66 τώρα 58. Και 2-1 ημίχρονο η Λάτσιο την Ίντερ. Έτσι δεν είναι, Στέγιο? Ναι, μπράβο. Ναι, ωραίες παρουσίες στο γήπεδο. Ναι, πολύ ωραίες. Κάτσε, άναψε το φως και διάβασε. Έλα, Νίκο. Ναι, το άναψα. Τι θέλουν οι Γάκοι Γερμανοί, παραμέτρος ο Σαββίδης. Το παραμέτρο σημαίνει... Όχι, δεν ξέρω. Τον Μπούλο. Και το παραμέτρος λέγεται τον Μπούλο. Παρακάτω. Επενδύσεις αιτήματα για έξοδο του Ιβάν. Ποιος τα λέει αυτά? Άκου το παρακάτω, φίλε μου. Ναι, όχι, ποιος τα λέει, πού τα διαβάζεις αυτά? Δεν μπορώ να τα πω το... Εντάξει. Ο γρήγορος του Ιβάν. Ήδια στιγμή, όμως οι διαφορετικές πληροφορίες σχετικά, ναι, με την κίνηση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος μπορεί να εξηγιανθεί έναν Αιγύπτιο που λέγει Σαλάμ, αλλά δεν έδωσε παρόν σε αυτή τη σύσκεψη. Αφού το λέτε με κιστάνα, αφού πριν το λιμάζε σαν πώς το είδε μια καλή σύσκεψη. Ναι, και άκου το λέει εδώ πέρα, λιγάκι πριν, η εταιρεία του Σαββίδη, που δεν είναι, έχει 20%, η άλλη που μιλάει... Με αυτό το Σαλάμ και... πότε βρέθηκε με το Σαλάμ? Ξέρω εγώ, εδώ έχει μια φωτογραφία που έχει γραφτεί. Μέσα στην εβδομάδα βρέθηκε. Μέσα στην εβδομάδα. Έτσι, από τι, θα πάρει νότα... καμιά καπροβιομηγανία, μήπως θέλει να πάρει ο Σαλάμις. Θα σε πω και το για καπροβιομηχανία που λες εσύ. Ναι. Μήπως βρέθηκαν για business, δεν, Νίκο? Να σε πω. Για το λιμάνι. Για το λιμάνι. Για το λιμάνι. Εντολογία, λοιπόν, ξέρει, έτσι, αυτός αποχωρεί από την κοινοπραξία το ποσοστό που είναι ενέχο. Ναι, αυτά συμβαίνουν σε έναν επιχειρηματία, Νίκο. Δίνει, παίρνει, λογικό είναι. Δεν υπάρχει. Η συμφωνία επιγές
υποστηρίζουν από το, το συνάδελ, επί σήμερα θα είναι δύο άλλους βασικούς. Ναι. Οι άλλοι βασίλοι είναι. Ναι. Πες το όμως Νίκο λίγο, ναι, λίγο γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Λέει, λέει και τα τσιγάρα. Ναι. Στη Βουλγαρία, όπως είπε το S1, ναι. Στη Βουλγαρία πιάσανε πάλι και ένα μυστήριο καραβάκι με εμπορεύματα. Βουλγαρία η θάλασσα. Πάνω. Τέρμα, όχι εδώ πέρα κάτω, Σοφιά, πιο πάνω. Α. Τέρμα εκεί πέρα. Πιάσανε δύο παπούτσια. Πιο πάνω η Ρουμανία είναι. Εντάξει. Κοντά εκεί. Εντάξει, έχει πισίνες εκεί, ωραίες. Για να πάρει και να, αφού πήρε, πήρε το λιμάνι στη Θεσσαλονίκη, να μην μπαρκάρει εδώ πέρα μέσα το λιμάνι για να το πιάσουν στα πράσα, πήγαν στη Βουλγαρία. Σου πιάσανε οι Βουλγάροι στα πράσα. Είναι το καράβι πιάσανε στη Βουλγαρία. Το καράβι το πιάσανε. Άμπρα. Έχει μέσα και το εμπόρευμα. Ναι, το καράβι είπατε προλογιά, το εμπόρευμα. Μάλιστα. Έχει. Αποδώσανε φίνες ποιοι ήταν από πίσω, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ήταν 11 τόνους. Oh, πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Ναι, πολύ πράγμα. Και λέω τώρα εγώ μέσα μου. Αυτά τι, τι τσιγάρα ήταν, Νίκο? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω εγώ. Αυτά που πλάνει. Όχι ηλεκτρονικά. Όχι ηλεκτρονικά. Με καπνό, κανονικά. Ναι, μπράβο. Αυτό που είναι που πλάνει, πούμε, κύριοι Πακιστάνοι και. Αυτοί στην Αριστοτέλους που τα δίνουν εδώ. Α, μπράβο. Και το καπάνι μέσα. Και το καπάνι που ανοίγει το κυβότιο που έχει ίδρυυση εκεί και έχει μέσα τσιγάρα. Α, μπράβο. Μάλιστα. Από την ώρα που το πιάσανε αυτό το κύριο και το πιάσανε που το βάλουν στα διαβατά, ξέρω εγώ έχει πρόβλημα τώρα ο κύριος που λέγεται μάλιστα. Ο Ματσόλας. Ο, γιατί ναι, ναι. Ναι. Ο Ματσόλας, ο Ματσόλας χτυπάει πάω, ο Ματσόλας χτυπάει πάω, ναι. Ο Ματσόλας, όταν πάει στην Αθήνα, έχει και τα όργανα. Εγώ κάνω μια ερώτηση που κάνω. Γιατί αυτός ο κύριος που με είπαν ότι πήρε το... Α, ξέχασα και με ελικόπτερο. Το ελικόπτερο αυτό που το πήρε. Μήπως είναι ιδανικό ελικόπτερο. Δικό του δεν έχει, δεν έχει δικό. Ναι, πού είναι το κόμμα που εσύ είσαι να κάνει κόμμα. Μια φορά όταν πήγε πάνω από τη Θέρμη με τους Express Service, δεν πήγε με τις Express Service. Α, μπράβο. Δεν το ξέρω. Εδώ τι λέει άλλο. Τώρα ρε, κάτσε λίγο ρε Νίκο. Νίκο, τρέξτε το λίγο γιατί μας φωνάζει ο Κολύπης να κάνουμε break. Ο Γιαννάκη, εντάξει, το πούμε ένα λεπτό. Ναι, ένα λεπτό, Γιάννη, ένα λεπτό. Τελευταίο λέει Νίκο. Ναι, παρατηρητική πούληση πλειοψηφίου του πακέτου έγινε σημαντικό, έτσι, ο οποίο μπορεί να σημαίνει πιθανή σχήμα αδέξοδο. Μάλιστα. Γεια χαρά, Παοκάρα. Γεια σου, Νίκο. Τελείωσε ο Παοκάρα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γεια, καλό βράδυ. Αυτός ήταν και ο Νίκος, τα είπε, ηρέμησε, ησύχασε. No comment. Εντάξει, φίλε, ο καθένας έχει την άποψή του. Έτσι, θα πιστεύω τις πληροφορίες του. Άλλοτε δικαιώνεται, άλλοτε δεν δικαιώνεται. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Πάμε Γιαννάκη, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι και να επανέλθουμε. Θα έχουμε ανοιχτές πάλι τις γραμμές 2310, 287 και 38. FM και ενός σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε ασπρόμαυρες πτήσεις και Λίμπερο 107,4. Εδώ θα πάμε μαζί παρέα έως και τις 10. Μετά στο Τρέγια και Στέλιο Παντονίνα βρίσκονται πίσω από το μικρόφωνο. Τον κύριο Δάτσι να είναι στην ρύθμιση του ήχου. Να πούμε πως τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή και με τον Λίμπερο είναι μέσω τηλεφώνου 2310-287 και 38, μέσω κινητού 6945-287 και 38. Για τους πιο ντροπαλούς μέσω SMS, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, αλλά και για όσους είναι... το περισσότερο των social media. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Facebook ασπρόμαυρες πτήσεις με ελληνικούς χαρακτήρες. Πατάτε έτοιμα, σας αποδεχόμαστε και έρχεστε κι εσείς στην μεγάλη παρέα των περισσότερων από 11.000 μελών της ομάδας της εκπομπής εδώ στο Facebook. Λοιπόν, Real Madrid, Fenerbahçe, το τελικό της Ευρώπης στο μπάσκετ 74-66. Πέλαγοδρομή η Φενέρμπαξε, εντάξει. Πολύ καλύτερη η παρουσία σήμερα της Ρεάλ Μαδρίτης. 2.52 είναι πολύ χρόνος βέβαια ακόμα. 8 είναι η πόντη της διαφοράς. Η μπάλα στα χέρια των καλωσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης. 6 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η επίδυση. 4 τώρα, 3, 2. Φάλλον, όχι, επιθετικό. Επιθετικό η μπάλα για τους Τούρκους. Η μπάλα για την Φενέρμπαξε. 2.41 πριν τη λήξη
του και της τέταρτης περίοδου, 74-66. Ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο στην Ιταλία. Σημαντικότατο μάτσε, Λάτσιο Ίντερ 2-1 στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα της Λάτσιο και με χ και με νίκη πάει στο Champions League. Στο Champions League. Για τρίποντο για τη Φενέρμπαξε, άστοχο. Rebound όμως από τους παίκτες της Φενέρμπαξε. Ξανά νέα επίθεση. 9 δευτερόλεπτα. 8 τώρα, 7, 6. Για να δούμε. Κάτω από το καλάθι, φάουλ. Δύο βολές. Δύο βολές με τον Μελή. Ποιος είναι αυτός? Δεν τους ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Κανένα δεν ξέρω. 5 φάουλ. Αυτός έχει βγει έξω, ναι. Βολές είναι αυτό. Και πέμπτο να μην είναι πάνω στην προσπάθεια για σουτ. Για να δούμε τι θα δούμε. Ξεκινάει λοιπόν και το μάτς στην Ιταλία. Η Ίντερ καλύτερα να ανατρέψει το σκορ. Μόνο με νίκη περνάει η Ίντερ στο Champions League και αφήνει την Λάτσιο απ' έξω. Δηλαδή πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω στα 45 επόμενα λεπτά στο Ιταλικό πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική. Λάτσιο Ίντερ 2-1, επαναλαμβάνω. Η διοργάνωση του Champions League που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι έχει αρκετό ενδιαφέρον και για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Να πούμε πως στις 19 Ιουνίου ο δικέφαλος του Βορρά θα μάθει τον αντίπαλό του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ είναι η Βασιλεία από την Ελβετία και ο Άγιαξ από την Ολλανδία. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια τον Άγιαξ τον πετυχαίνουμε όπου πάμε τον πετυχαίνουμε. Τον Άγιαξ, φίλε, έχουμε παίξει περισσότερες φορές από όσα παίξαμε με τον Άρη και τον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια. Ισχύει αυτό. Έχεις κάποια προτίμηση από Βασιλεία και Άγιαξ? Κοίταξε λίγο τώρα. Με τη Βασιλεία δεν έχουμε παίξει καμιά φορά από ό,τι θυμάμαι. Με τον Young Boys είχαμε παίξει παλιότερα. 74-69. Όχι με το. Με μια. Με τον γκολ του Μάρκου. Με τον γκολ του Μάρκου στο 158. Πήραμε και την πρόκριση. Ναι. 74-69, 1 και 52. Ωπα, κάρφωμα. Δεν... Φάουλ. Κάρφωμα δεν τα καταφέρνει. Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Φωνάζει. Για να πάρει και το φάουλ. Παίρνει μόνο το φάουλ. 5 η πόντη της διαφοράς, 1 και 50 πριν το τέλος. Ποιος είναι αυτός? Ταβάρες. Όχι ρε φίλε, στο... Ναι. Στο σιδεράκι χτύπησε. Τον ανέκοψε την πορεία ο Μελή. 74-69, 1 και 50 πριν το φινάλε. Δύο βολές για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για να δούμε. Μου λες τώρα ποιον έχω προτίμηση, έτσι, Βασιλεία ή Άγιαξ. Και οι δύο είναι ομάδες επίπεδου Champions League. Δεν το συζητάμε. Ναι. Και σε αυτό άτυχος ο ΠΑΟΚ, δηλαδή... εξαρτήθηκε από το ποιος θα πάρει το Europa League. Γιατί άμα το έπαιρνε η Μαρσέη. Άμα το έπαιρνε η Μαρσέη και έμπαινε στους ισχυρούς. Και θα είχε να αντιμετωπίσει πιο βατή ομάδα. 76-69. 7 η πόντη διαφορά σε 1-50. Υπάρχει ένα παράλογο σε όλο αυτό όμως. Να ξέρεις. Δεν ξέρω, το ανέφερες για τη Σταντάρ Λιέγκης? Όχι, δεν το ανέφερα. Ναι. Η Σταντάρ Λιέγκης εξασφάλισε την έξοδό της στο Champions League, καθώς... Κοίταξε λίγο, θα τα πούμε λίγο από την αρχή. Υπάρχει ένα παράλογο στη διαδικασία κλήρωση για τους ομίλους του Champions League, στην οποία φέρει τον ΠΑΟΚ, εάν περάσει μία από τις ομάδες ή τη Βασιλεία ή τον Άγιαξ, να βρίσκεται σε πλειονεκτική θέση στη δεύτερη κλήρωση. Ναι, θέλει να περάσει για να είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Αν περάσει, με λίγα λόγια, με τώρα που τερμάτισε η Σταντάρ Λιέγκης δεύτερη. Αν περάσει και δεν τερμάτισε η Άντερλεχτ. Έχασε η Άντερλεχτ από την Γκάντι μέσα στην έδρα της και τερμάτισε δεύτερη η Σταντάρ Λιέγκης. Αν περάσει λοιπόν ο ΠΑΟΚ, με λίγα λόγια για να το καταλάβει ο κόσμος, ή τον Άγιαξ ή τη Βασιλεία, μπαίνει στο γκρουπ των ισχυρών. Τι σημαίνει αυτό? Έτσι. Σημαίνει ότι η δυνατή στην κλήρωση θα είναι η Μπενφίκα, Δυναμό Κιέβου και δύο που θα περάσουν από τον προηγούμενο γύρο. Εάν είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτούς, η πιθανή αντίπαλη για τον ΠΑΟΚ, εάν περάσει πάντα εννοείται τον Άγιαξ ή τη Βασιλεία, θα είναι μία εκ των Φενέρμπαξε, Σπάρτακ Μόσχας, Σλάβια Πράγας και Σταντάρ Λιέγκης. Επαναλαμβάνω, αν ο ΠΑΟΚ περάσει Άγιαξ ή Βασιλεία, αυτό που θέλουμε να σας εξηγήσουμε είναι ότι θα παίξει μετά στο γκρουπ των ισχυρών και θα κληρωθεί με μία ομάδα από τη Φενέρμπαξε, Σπαρτάκ Μόσχα, Σλάβια Πράγα ή Σταντάρ Λιέγκης. Μία από αυτές τις τέσσερις. Θα είναι πιο βατή η κλήρωση στον τρίτο προκριματικό γύρο, αν περάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέμε.
νομίζω ότι με αυτό το ρόστερ που έχει και με δύο σοβαρά μάτς που θα κάνει, ότι τις έχει. Είτε τη Βασιλεία είτε τον Άγιαξ. Έτσι θέλω να πιστεύω. Τον Άγιαξ, στον οποίο το χρωστά. Τι κάνει αυτό. Εντάξει, έτσι δεν πας πουθενά, ρε φίλε. Κάτω από το καλάθι, παίκτης Φενέρμπαξε, χάνει δηλαδή μόνος του χωρίς γυαλιά, θα το βάζει εκεί πέρα, όποιος δεν είπε ότι να ήταν. Και χάνει τώρα, δηλαδή σε τελικό Ευρώπης, δε φίλε, δηλαδή στη μεγαλύτερη διοργάνωση, χάνει αυτό το καλάθι. Δηλαδή να μπει ξανά στο μάτς. Εδώ δες. Και κάνει κεφάλου μετά. Είναι και δύο μέτρα. Εντάξει, και το καλάθι, λογικά δεν γυρίζει το μάτς. Λογικά η Ρεάλ Μαδρίτης θα το σηκώσει. 5 πόντους είναι, 1-40 και έχει την μπάλα η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μπάσκετ είναι, παιδιά. Έχουν δει στο μπάσκετ τα ματάκια μας και έχουν δει. Ποια προτιμάς αν περάσει ο ΠΑΟΚ τη Βασιλεία ή τον Άγιαξ? Φενέρμπαξε την έχεις αποκλείσει, έτσι. Ναι. Σε άλλη διοργάνωση, όχι στο Τσαβίζλι. Θα προτιμούσα κάτι σε Σταντάρ Λιέγη, σε Σλάβια Πράγας εκεί. Εκεί θα προτιμούσα, ναι, περισσότερο. Δεν θέλω Ρωσία, Σπάρτακ Μόσχας, έτσι. Όχι, δεν θέλω. Ναι. Θέλω να τους αποφύγω τους Ρώσους εκεί, ναι, πέρα. Ναι, έχω, ναι. Γενικότερα, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι με τις ρώσικες ομάδες δεν τα πάει καλά. Δηλαδή, όποτε έχει ανέβει προς Ουκρανίες, δεν έχει τόσο καλά αποτελέσματα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Στέλιο. Εγώ γίνω πως Σλάβια Πράγας. Ναι, μαζί, συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά είναι νωρίς να κάνουμε τέτοια συζήτηση, έτσι, τέτοια σχόλια κτλ. Ας δούμε πώς θα πάει και να δούμε ποιος θα είναι και η αντίπαλος. Ποια θα είναι η αντίπαλος από τις δύο ομάδες. Θα είναι ο Άγιαξ ή η Βασιλεία. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Ποια ομάδα προτιμάτε, 19 Ιουνίου είναι η κλήρωση. Ναι, 19 Ιουνίου. Ποια ομάδα προτιμάτε ως πρώτη αντίπαλο για τα προκριματικά του Champions League, τη Βασιλεία ή τον Άγιαξ, και γιατί? Τον Άγιαξ κάτι το χρωστάει ο ΠΑΟΚ. Αυτό. Όσες φορές βρέθηκε μπροστά του, τον απέκλεισε ο Άγιαξ. Στις λεπτομέρειες πάντα. Δεν έχει σημασία, αποκλείστηκες. Ναι, ισχύει αυτό το αποτέλεσμα. Στις λεπτομέρειες, ναι. Ξελεπτομέρειες, αποκλείστηκες. Αν ξανακληρωθεί με τον Άγιαξ, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να ξεπληρωθεί ένα μακροχρόνιο γραμμάτιο αρκετών ετών και αρκετών προκρίσεων του Άγιαξ επί του ΠΑΟΚ. Αν κληρωθείς με τη Βασιλεία, είναι μια άγνωστη για τον ΠΑΟΚ ομάδα. Είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές παίζουν στην Εθνική Ελβετίας, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Η Βασιλεία είναι από τις πιο καλές ομάδες της Ελβετίας και με τους περισσότερους τίτλους. Φίλε, τα τελευταία χρόνια παίζει λοιπόν στο Champions League η Βασιλεία, ναι, έτσι. Ναι. Πρωταγωνιστής στην Ελβετία. Αν δεν απατώμε. Ναι. Και μια χρονιά πήγε και καλά. Έκανε, ναι, και καλά αποτελέσματα. Αρκετές εκπλήξεις στο Champions League. Η Λάτσιο είναι συνεχώς στην επίθεση, σφυροκοπά την άμυνα της Ίντερ. Αντί να δούμε δηλαδή την Ίντερ που καίγεται για να ισοφαρίσει αρχικά και να πάρει το προβάδισμα για να μπορέσει να περάσει, βλέπουμε το άλλο έργο. Το άλλο έργο είναι ότι αυτοί που κερδίζουν και με νίκη ή ισοπαλία, δηλαδή οι παίκτες Λάτσιο, αντί να μείνονται, να επιτίθονται και να σφυροκοπάνε την εστία των ποδοσφαιριστών της Ίντερ, για να δούμε αν θα αντιδράσουν οι παίκτες της Ίντερ, γιατί έτσι όπως παίζουν δεν γυρίζει. Για να δούμε. Στο 54 δηλαδή, λεπτό είναι πιο το πολύ, πιο πολύ η εικόνα του μάτς δείχνει, Στέλιο Παπαντονίου, ότι η Λάτσιο πάει να βάλει τρίτο γκολ παρά να βάλει η Ίντερ δεύτερο. Ίντερ, ναι. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει τώρα, δεν υπάρχει σήμα. Δεν μπορούμε να δούμε με το μπάσκετ τι γίνεται. Κόπηκε το σήμα. Με την Ίντερ, η οποία μετά το πέρασμα του Ζωσέ Μουρίνιο που τα είχε πάρει όλα, να περνάει μια πέτρινη εποχή, καθώς δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει ούτε στην Ιταλία ούτε και στην Ευρώπη. Και οι άνθρωποι της Ίντερ ψάχνονται και εκεί. Για να δούμε, σκόρερ της Λάτσιο, το δεύτερο γκολ εκτελεί το κόρνερ. Και η μπάλα στα χέρια του τροματοφύλακα της Ίντερ. Βολές για τη Φενέρ. Αυτός ποιος είναι, γνωστός είναι ο τροματοφύλακας, 300 είναι. Ο γιος 300 είναι αυτός. Θα σε γελάσω, δεν ξέρω. Έτσι μου φάνηκε. Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε, 80-72, 1 και 4 πριν το φινάλε. 80-73 τώρα. Για να δούμε. Η κατοχή είναι για την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προσπαθεί να βγει στον ευνηδιασμό, αλλά το πάνε σε οργανωμένη επίθεση. 11, 10, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν θέλει φάουλ τώρα. Δεν θέλει φάουλ. Προσπαθούν να βρουν ελεύθερο σουτ. Όχι, τη χάσανε, κλέβουν. Κλέψουμε τη Φενέρμπαχτσε. Δύο φάουλ θα κάνουν τώρα λογικά. Τους σφύριξε.
Εσκεμμένο, εσκεμμένο ζητάνε οι παίκτες Φενέρμπαξε. Δεν δίνουν εσκεμμένο νομίζω. Όχι, όχι. Τι επιθετικό ρε φίλε. Αντιαθλητικό. Α. Να δούμε. 38,6 για το φινάλε του τελικού. Ωρε φίλε. Εντάξει. Το βρήκε, εντάξει. Εντάξει. Φάουλ είναι. Δεν το δίνεις και αντιαθλητικό. Δεν το δίνεις αντιαθλητικό, ισχύει αυτό. Από κάτω στην Φενέρμπαχτσε. Και στην επίθεση Ίντερ. Την κόβεν όμως η αμυντική της, της Λάτσιο. Στην αντεπίθεση με τον Άντερσον, ο οποίος πραγματικά κάνει παπάδες. Και κλέβουν οι της Ίντερ. Α, βλέπουν το βίντεο replay. Βλέπουν το βίντεο replay τώρα. Το VAR, VAR. Το VAR. Το οποίο θα το δούμε και στο, και στο Μουντιάλ τώρα. Θα το δούμε. Ναι, θα... Λες Ζάτσια, το δούμε στο Μουντιάλ, το VAR. Ξέρεις τι είναι το VAR. Ωραίο, καινούριο σάντουιτς. Σταγκούτης, special. Για νάρα μου. Α, το βλέπουμε και εμείς, ε, βλέπεις. Ναι. Official, official. Τι σημαίνει official. Αυθεντικό, γνήσιο. Όπα, δύο βολές έδωσε. Τίποτα, εντάξει. Κάτω γιατί ξαπλώθηκαν. Για να δούμε, βλέπουμε τον μπάσκετ και δεν είδαμε κάτω. Αχα. Φάση για την Ίντερ. Η πρώτη φάση για την Ίντερ. Μια κεφαλιά ακίνδυνη. Δεν ανησύχησε καν εύκολη ο τερματοφύλακας της Λάτσιο. Πάμε στον τελικό. 80-73, 38 και 6 πριν το τέλος. Δύο βολές για τους Τούρκους. Μαύρος Τούρκος, πώς γίνεται. Γίνεται. Ορίστε, 80-74. Μειώνουνε. Πάνε να κάνουν τώρα το 80-75 και να ευελπιστούν σε κάποιο κλέψιμο, σε κάποιο λάθος. 80-75. Τώρα πάει σε... Ο Μπράντοβιτς όρθιος μέσα στην τρελή αγωνία. 38 δευτερόλεπτα. Δεν το βλέπω να το πιστεύει και πολύ πάντως. Δεν έχει σημασία τι πιστεύει αυτός. Τι θα γίνει, έχει πιστεύει. 80-75, time out. Time out. Ωραία. Time out. Ωραία. Να πούμε πως για αυτό που θα λέγαμε... Θα τελειώσει ο τελικός και μετά θα πάμε στο διάλειμμα, Ιωάννη Ζάτση. Τι θες, για αυτό που λέγαμε πριν για το, για το Champions League, για τον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ αν περάσει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και αποκλειστεί, περνάει απευθείας στους ομίλους του Europa League χωρίς να δώσει προκριματικό παιχνίδι. Αυτό ισχύει μόνο για το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Κάντε το πιο λιανά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, αν περάσει τώρα τον Άγιαξ ή τον Άγιαξ ή τη Βασιλεία, και παίξει με όποιον και αν παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο από όλους τους πιθανούς αντιπάλους και αποκλειστεί, περνάει αυτόματα στους ομίλους του Europa League χωρίς να δώσει προκριματικό παιχνίδι. Μάλιστα. Ισχύει μόνο όμως για το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Δηλαδή, η ΑΕΚ που παίζει στα προκριματικά του Champions League δεν έχει αυτό το προνόμιο. Μάλιστα. Ωραία, πολύ καλό αυτό που μας ενημερώνεις, βέβαια. Σωστό. Σωστό. Για να δούμε, τελειώνει και το time out στο Βελιγράδι. Εκεί που διεξάγεται ο τελικός Ευρώπης για τον μπάσκετ. Ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στους Τούρκους της Φενερμπαχτσέ. Euroleague, έτσι. Να. Για να δούμε τώρα στην επίθεση. Η Ρεάλ Μαδρίτης κόβουν οι Τούρκοι. Χαμός γίνεται εκεί. Ο σκοτωμός γίνεται πραγματικά. 32 και 7 φάουλ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θερμοπαρακαλεί, ικετεύει και κοιτάει προς το Θεό κάνοντας προσευχή ο Μπράντοβιτς, ο οποίος βαθιά ακούγεται. Βαθιά ακούγεται από τους διαιτητές με τα μαύρα και τα πορτοκαλί. Κλαίει ο Τουρκουμέν. Έχει ένα μουσάτο εδώ πέρα να πούμε, με στυλ Πικάσο μουσάκι, ο παδό της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος έχει δακρύσει και κλαίει. Κλαίει το παλικάρι. Εντάξει, λογικό, συγκινητικές στιγμές. Ναι. Το μάτιασε τον Μπράντοβιτς σήμερα. Ναι. Για να δούμε. Καλά τώρα και άλλοι δεν είναι τυχαία ομάδα. Τώρα. Καλά, η Ρεάλ Μαδρίτης εννοείται. Μην τρελαθούμε. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία το άλλο Σαββατοκύριακο διεκδικεί ευρωπαϊκό κύπελο και στο ποδόσφαιρο, καθώς αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ. Με ποιους είσαι? Κοίτα, εγώ είμαι Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ είμαι αντί Ρεάλ Μαδρίτης. Ωραία, θα περάσουμε. Για να δούμε. Εύστοχος, 81-76 στους 6 η διαφορά. 32 και 7 πριν τη λήξη του μάτς. Από κάτω δεν κουνιέται φίλο. Πέρασε ένα τέταρτο κοντά στο 59. Λάτσιο 2, Ίντερ 1. Στο 58 λεπτό της αναμέτρησης. Άστοχο στη δεύτερη. 6 πόντοι διαφοράς. 30 τα δευτερόλεπτα. Στην επίθεση οι Τούρκοι. Θα επιχειρήσουν τρίποντο. Για να δούμε. Ναι. Τρίποντο. Μέσα. Ναι.
ναι, τρίποντο, 81-78. Φύγαν τα κλάματα από τον Τουρκμέν. Να τους, γελάει τώρα, να τους, τον είδες. Ναι. Τώρα γελάει ο Τούρκος. Τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Ποιος είναι ο Στούμπος, το έβαλε. 81-78. Μοιάζει λίγο το... Ναι. Ο Μαύρος Μπουγάτσας το έβαλε. Έχουμε time out, οπότε αναμένουμε να δούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα του ναι, τελικού. Ναι, δεν θα περάσει κανένα τρίλεπτο να ξέρει αυτά τα 30 δευτερόλεπτα. Καλά, τώρα θα έχει foul. Έτσι, για να δούμε. Μεγάλη ευκαιρία για την Ίντερ, όχι. Ρε φίλε, τι χάνει. Δεν έκανε καλά το κοντρόλ. Ναι. Δεν είσαι περί 300, είναι καλά, σύμπαγο. Ναι, αυτό είναι. Αλλαγή για την Ίντερ, μπαίνει ο Έντερ μέσα. Έντερ. Είναι ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος χάρισε το ευρωπαϊκό κύπελο στην Πορτογαλία. Του Φερνάντο Σάντος. Μάλιστα. Ο οποίος Φερνάντο Σάντος δεν πήρε τον Αντελίνο Βιερίνια στην αποστολή για καλά, το Μουντιάλ. Πιο καλά, ας το παλικάρι μας εδώ πέρα, μια χαρά είναι. Δεν φέρουμε τραυματισμούς και ιστορίες. Ας το, μια χαρά είναι. Έχει το Ρονάλντο κλαψιάρι εκεί πέρα, το Ρονάλντο να πω. Ποιος βγαίνει. Καντρέβα, ποιος είναι αυτός. Δεν πειράζει, το λέμε. Καλά τον είπαμε. Ναι. Πες, τον είπαμε καλά. 22,4 δευτερόλεπτα για το, το φινάλε. Πάρ' το πάνω στο μπάσκετ τώρα. Για το φινάλε του τελικού του Ευρωλίγκα. 81-78. Και η Ρεάλ έχει την κατοχή της μπάλας. Για να δούμε. Η Ρεάλ προφανώς θα φάει χρόνο. Φάουλ γίνεται εκεί πέρα. Φίλε, από τις τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε κάτω στην κάτω οθόνη, βλέπουμε Λάτσιο Ίντερ 2-1. Στη μεσαία βλέπουμε 81-78 Ρεάλ Μαδρίτη της Φενέρμπαξε και πάνω βλέπουμε τον Ποντρίνη. Για να δούμε. Στην επίθεση η ομάδα της Ίντερ. Από αριστερά όπως επιτίθεται, επικίνδυνη σέντρα, κόβουν οι αμυντικοί της Λάτσιο. Πρέπει να ανέβει η Ίντερ αν θέλει κάτι καλύτερο. Έτσι δεν κάνει δουλειά η Έχει Ίντερ. Μείνει ένα μισάωράκι και βλέπουμε ότι ήδη αρχίζει να ανεβαίνει αυτό. Εγκυμονή κινδύνου. Άστοχος, καραάστοχος. Ο Κάρολ. Κάκιστη η εκτέλεση της πρώτης προσωπικής από τον Κάρολ. Μένουν οι τρεις πόντες διαφοράς. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον να στοχίσει και στη δεύτερη. Στην γραμμή της φιλανθρωπίας είναι η Ρεάλ. Άστοχος! Αλλά... Και παίρνει το rebound όμως ο. Ο παίκτης της Ρεάλ και βάζει το καλάθι. Εντάξει. Αυτοκτονία της Φενέρμπαξε. Αυτοκτόνησε η Φενέρμπαξε. Τελείωσε. Πανηγυρίζουν οι Ισπανοί. Αυτοκτόνησε η Φενέρμπαξε. Ολιγόρησαν οι καλοσφαιριστές στο rebound. Στην προσωπική που έχασε. Δύο προσωπικές έχασε δηλαδή η Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε το rebound και rebound follow. Rebound follow. Ο παίκτης Ρεάλ. Και... Ποιος είναι καμιά 14 μέτρα, ποιος είναι αυτός ο Blackman. Δεν τον ξέρω. Νομίζω ότι παρασύρθηκαν από την μπάλα, νομίζω ότι θα μπει μέσα και τελικά βγήκε. Δες, πιστεύω ότι θα μπει μέσα και τελικά βγαίνει. Και φάουλ είναι όμως. Είναι φάουλ φίλε. Είναι φάουλ, σμπρώχνει. Ο μαύρος σμπρώχνει, ο 33 σμπρώχνει, είναι φάουλ. Νομίζω ότι δύσκολα γυρνάει τώρα το ματς. 5 πόντους, πόσο θέλει. Πολύ λίγο. Και νομίζω θέλει 18 δευτερόλεπτα να δεν κάνω λάθος. Πιο λίγα με αυτό. Για να δούμε. Δεν μας το δείχνει τώρα το συνδρομητικό εδώ. Time out έχει ζητήσει ο Μπράντοβιτς. Κίτρινη στους 300 για καθυστέρηση. Ο Μποτρίνη επάνω μαλώνει, πετάει μαχαίρια, μπαλτάδες. Ο Ραφαήλ διαμαρτύρεται. Είναι στο πόστο ζεστή κουζίνα ο Ραφαήλ. Δεν τι πάθαμε. Ο Μπράντοβιτς σφυρίζει σαν τον Τζομπάνι. Τον είδες? Ναι. 18,2 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τελικού της Ευρωλίγκα. 83. Θέλει γρήγορο τρίποντο τώρα και... Γρήγορο καλάθι θέλει. Ναι, ναι. Για να δούμε. Κάτω το καλάθι. Το βάλε. Το βάλε. 15 δευτερόλεπτα. Στους 3 πάλι διαφορά. Προσπαθούν να κλέψουν τις Φενέρμπαξε. Φάουλ. Στα 12,8. Βολές. Τώρα θα μετρήσει η ψυχραιμία, η ψυχραιμία και το κρύο αίμα. Των παιχτών της Real Madrid. Αν μπουν και αυτές οι βολές, νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει. 83-80 μπροστά η Real Madrid. Βολές για τους Μαδριλένους. 12,8 για το φινάλε του τελικού της Ευρωλίγκα. Για να δούμε. Ο παίκτης Real είναι στην γραμμή της φιλανθρωπίας.
ευστοχή 84-80. Σβήστε τα φώτα να μην φύγει. Ακόμα μια, νομίζω ευστοχής και σε αυτήν τελείως το θεματάκι. Ευστοχή και σε αυτήν και στη δεύτερη βολή. 85-80 για τη Real Madrid. Η Φενέρ είναι στην επίθεση. Δεν υπάρχει επίθεση. Αντίο. Αντίο, τελείωσε. Έφαγε και την πατάπα εκεί πέρα. Τελείωσε. Τέλος. Η Real Madrid κατακτά την Ευρωλίγκα και είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2018. Μπουρκουμές για τον Ομπράντοβιτς και για τους Τούρκους. Οι Ισπανοί πρωταθλητές Ευρώπης. Το μεγαλύτερο τρόπαιο που υπάρχει στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Και τώρα η Real μπορεί να πάει να κατακτήσει τα δύο δημοφιλέστερα αθλήματα, τα δύο ευρωπαϊκά. Άσε φίλε, Liverpool το πάρει. Κοίτα να σου πω κάτι, με ψήνει περισσότερο να το πάρει η Liverpool. Γιατί τώρα, εντάξει, τρίτη συνεχόμενη φορά. Ναι, βαρέθηκες. Ναι, και στο μεταξύ και η Liverpool είναι μία από τις ομάδες οι οποίες γουστάρεις να τις βλέπεις κιόλας. Ωραία, κράτα τώρα αυτό λίγο το θέμα με τη Liverpool και τη Real. Να κάνουμε το διάλειμμα, ναι. Ιωάννη Ζάτση τον 11, περιμέναμε τελειώσει ο τελικός. Και να επανέλθουμε πάλι. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές, παιδιά. 23-10, 2-87 και 3-8. Για να δούμε λίγο τη Λάτσιο στην επίθεση. Αντί ο αξιωματικός δεν βρήκε τίποτα. Μηδέ. Πάμε, break. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βασίλισσα της Ευρώπης στο μπάσκετ. Για 10η φορά η Real Madrid στο Βελιγράδι το σηκώνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι έτοιμη δηλαδή για να το σηκώσει. Τίποτα δεν κινείται από κάτω στο ιταλικό ντέρμπι. Το μόνο που έχει σημασία στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Λάτσιο Ίντερ 2-1. Επαναλαμβάνω, με αυτό το αποτέλεσμα η Λάτσιο πάει στο Champions League, η Ίντερ στο UEFA-κι. Σε περίπτωση νίκης της Ίντερ, μόνο τότε περνάει η Ίντερ στο Champions League και η Λάτσιο στο UEFA-κι. Σε περίπτωση οπαλίας, πάλι η Λάτσιο έχει το πλεονέκτημα. Στο 24ο λεπτό είναι ο συγκεκριμένος αγώνας. Ωραία, να αναφέρουμε άλλη μια φορά ότι κοντά μας είναι το ζωρίμιζε το πολύ ο Ζήκος της Τούμπας. Μια πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, νόστιμο φρέσκο θαλασσινών. Περιμένουν εσάς και την παρέα σας να τις απολαύσετε συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα για τον πελάτη. Ζεστός και ευχάριστος ο χώρος, γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλοι οι λόγοι αυτοί σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκη 63, στην κάτω Τούμπα, στο ζωρίμιζε το πολύ ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2-42-153 για ρεζερβέ, αλλά και για την παραγγελία για το σπίτι σας. Χρόνος παράδοσης 20 με 30 λεπτά πηγαίνετε από τη στιγμή που θα κάνετε την παραγγελία σας στην Ανατολική Στράκη 63 και παραλαμβάνετε τα special εδέσματα και τους μοναδικούς σπάνιους μεζέδες που φτιάχνει ο φίλος μας ο Αρίστος. Λέγε Στέλιο. Να πούμε ότι είχε και Football League σήμερα, να δώσουμε λίγο τα αποτελέσματα που είχε. Κισαμικός Απόλλων Λάρισας 7-0. Ο Κισαμικός έκανε πάρτι. Τάβλη πρέπει να έπαιζαν αυτοί. Άρης Πανσεραϊκός 2-0. Με τον Νέτο να αποχαιρετά καθώς κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Δόξα Δράμα Σπάρτη. Και αυτοί 7-0. Τι κάνουν αυτοί. Εργοτέλης Αιγινιακός 5-1. Καλυθέα Τρίκαλα 0-1. Καραϊσκάκης Απόλλων Πόντου 2-1. Κέρδισε ο Καραϊσκάκης. Την Καναμαριά, ρε φίλε, βρήκα να κερδίσει. Ρε φίλε. Και την Καναμαριά συμπαθούμε. Τον Απόλλων Πόντου, ρε Καραϊσκάκη, κέρδισε. Δηλαδή, εσύ Καραϊσκάκη. Δηλαδή, εντάξει, γουστάρου, μας αρέσει εσύ Καραϊσκάκη. Την Καναμαριά μας βρήκε να κερδίσει. Η Καναμαριά, η οποία φέτος. Καραϊσκάκη, να πω. Πολλά σκαμπελαβάσματα γενικότερα. Ξεκίνησε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με στόχο την άνοδο. Και βρέθηκε στη μέση της σεζόν, ο στόχος της να είναι να τερματίσει στη μέση της βαθμολογίας. Μάλιστα. Παναχαϊκή αναγέννηση Καρδίτσας 4-1. Αχαρνεκός Πανεγιάλιος και Βέρεια Όφη δεν έγιναν τα παιχνίδια, καθώς Αχαρνεκός και Βέρεια έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα της Football League. Κάτι πήρε το μάτι μου, υπάρχει κάποια δήλωση του Κατσουράνη. Για ψάξω το λίγο. Ναι. Για Άρη και Όφη. Να το ψάξω και θα σου πω. Ναι, ναι. Κάτι σαν να πήρε το μάτι μου κάτι. Δες το λίγο. Ναι. Ψάξω το λίγο. Υπάρχει μια δήλωση περίεργη του Κατσουράνη για Άρη και Όφη, κάτι για Μπαρτσελόνα, έλεγε κάτι τέτοια. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Για να δούμε εδώ. Κάνε πλάκα του Φίλιξ. Πέναλτι. Πέναλτι. Στο 76. Πέναλτι για την Ίντερ. Για την Ίντερ πέναλτι. Και τι σου έλεγα στο διάλειμμα, ότι δεν πρόκειται να βάλουν γκολ αυτοί. Εγώ τι σου είπα. Ότι πρόσχευε μόνο και να γίνει και ένα 2-2. Και θα δει μετά τι έχει να γίνει. Πέναλτι για την Ίντερ.
Σημαντικό γεγονός. Στο 77, αν ευστοχίσει η Ίντερ, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, γιατί σε περίπτωση νίκης περνάει αυτή στο Champions League και μένει εκτός η Λάτσιο. Δείξτε το από κοντά να δούμε, είναι πέναλτι. Για δες το Στέλιο. Νομίζω ότι ήταν. Νομίζω. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Ψηλό αστερό. Για να δούμε. Ο. 2-2. 2-2. Στο 77, μπαμ μπαμ του μπάρες. Ισοφαρίζει η Ίντερ εκ νέου τη Λάτσιο. 2-2. Τώρα θα δούμε μάτς. Τώρα θα δούμε ματσάρα. Με τον αρχηγό της, έτσι. Ικάρντι. Τον Ικάρντι. Πεκτάρα είναι αυτός. Μελισανίδης. Όποιον, όχι το γυμναστικής. Ο Γατούλης. Όποιον παίχτη γουστάρουμε, φέρνουμε. Όποιον θέλουμε τον κρατάμε. Του χρόνου θα είμαστε πιο δυνατοί, πιο ενισχυμένοι, είπε στους ποδοσφαιριστές της Χάρτινης ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΧ, ο οποίος βρέθηκε στα Σπάτα για να χαιρετήσει τους παίχτες στην τελευταία προπόνηση πριν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είστε, λέει, πανάξιοι πρωταθλητές. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για ό,τι πετύχατε. Η χρονιά ήταν απόλυτα επιτυχημένη για εμάς. Κάνατε κάτι που οι ποδοί μας περίμεναν πολλά χρόνια. Έχουμε καλή ομάδα, καλό προπονητή. Θέλω να πιστεύω και καλή διοίκηση. Φάγαμε, λέει, στεναχώρια. Λίγη στεναχώρια στο εσωτερικό κυπέλλον. Όλα αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Ήσασταν και οι περισσότερες σε κακή μέρα με λίγες εξαιρέσεις, αλλά το τέλειωσε, λέει. Είμαστε πρωταθλητές και πανάξιοι πρωταθλητές. Αυτά τα λέει ο. Τα λέει για να τα πιστέψει, μάλλον. Ο Γατούλης. Του χρόνου θα είμαστε πιο δυνατοί. Πιο ενισχυμένοι. Μην το δείτε εγωιστικά αυτό που θα σας πω, αλλά ξέρετε ότι σαν ομάδα, ακούστε τι λέει ο Μελισανίδης, όποιον παίχτη γουστάρουμε φέρνουμε και όποιον θέλουμε τον κρατάμε. Έτσι λέει ο Γατούλης. Το Λάζαρο γιατί δεν τον κράτησε, τον Αραούχο. Το Λάζαρο τον κράτησε γιατί τον είχε πει λίγες εβδομάδες πριν. Κοίταξε το λέει, εμείς σώσαμε την καριέρα, σε φέραμε λέει στην ομάδα, μη ζητάς λέει παραπάνω φράγκα, λέει δεν έχει. Για να δούμε τώρα την Ίντερ. Μεγάλη φάση για την Ίντερ στο 80. Μεγάλη φάση μετά από σουτ του επιθετικού της Ίντερ. Μεγάλη απόκρουση κιόλας, φοβερή απόκρουση του τερματοφύλακα του 300 της Λάτσιο. Για να δούμε, ναι, εδώ δες. Εδώ δες απόκρουση. Κοίτα. Ωραία. Ναι. Και δεν ήταν, ευτυχώς δεν ήταν κάποιος για τους φίλους της Λάτσιο στο rebound. Ο Άντερσον έδιωξε. Από εδώ και πέρα ξέρει ο κόσμος. Για να δούμε, κόρνερ. Κόρνερ για την Ίντερ. Θα δούμε, σου λέω, 10 λεπτά. Πολύ καλό ματσάκι. Κόρνερ για την Ίντερ στο 20 λεπτό. Με 10 ποδοσφαιριστές παίζει η Λάτσιο, καθώς είχε αποβολή. Με ένα παίκτη παραπάνω Ίντερ. Για να η δούμε. Ρεάλ το σήκωσε το Βελιγράδι μόλις τώρα. Είναι χαμός. Γκολ για την Ίντερ. Στο είπα, Στέλιο Παντωνίου, στο είπα. Γκολ για την Ίντερ. Γυρίζει το μάτσι Ίντερ. Χαμός. Ο σκόρερ πάει στο 80 και τώρα καλείται η Λάτσιο να ισοφαρίσει. Για να περάσει αυτή στο Champions League. Όλοι ένα κουβάρι στην εξέδρα των φανατικών οπαδών της Ίντερ. Τραβάνε τα μαλλιά τους ή της Λάτσιο. Μέσα σε 3 λεπτά γυρίζει το μάτς η Ίντερ. Απίστευτο. Στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής του καμπιονάτο. Πολύ καλό κόρνερ. Πολύ καλό κόρνερ και πολύ καλό τελείωμα. Πολύ καλή η κεφαλιά. Να δούμε λίγο και το σκόρερ, γιατί μέσα στην Ενομπούλα δεν πήραμε χαμπάρι ποιος είναι. Το 11 είναι, δεν φαίνεται. Το 11 πρέπει να είναι. Για δες ποιος είναι στέλνει το 11. Χτυπιούνται στη Λάτσιο, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Ναι, τώρα κερδίζεις 2-1 μέχρι το 77 και στο 81 να χάνεις. Ο Βετσίνο είναι. Μάλιστα. Με το Βετσίνο λοιπόν. 2-3 Ίντερ. Από την κόλαση στον Παράδεισο. Για να δούμε
αν θα παραμείνει στον παράδεισο. Γιατί υπάρχουν τουλάχιστον το μίνιμουμ ένα δεκάλεπτο, παιδιά. Μαζί με τις καθυστερήσεις. Παραπάνω θα είναι. Εγώ πιστεύω κανένα δωδεκάλεπτο θα υπάρξει. Για να δούμε. Σουτ για τη Λάτσιο. Μεγάλη φάση για τη Λάτσιο. Λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα της Ίντερ. Τι ματσάρα βλέπουμε. Τι ματσάρα βλέπουμε, τώρα, παιδιά. Ναι. Τι ματσάρα βλέπουμε. Τώρα από εδώ και πέρα ο κόσμος του Λίμπερο θα ξέρει. Όποτε λέω κάτι θα παίζει ακριβώς το αντίθετο για να πηγαίνει ταμείο. Μετά από όσα θα έγινε σήμερα. Κάτσε, θα τέλος, τελάκι. Στη φυλακή ο διαιτητής που έδωσε το πέναλτι φάντασμα συνελήφθηκε θα εκτίσει ποινή για κατάχρηση εξουσίας σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Α, οι δικοί μας να τα βλέπουν αυτά. Ναι, αυτά γίνονται έξω. Πολύ ακριβά θα πληρώσει το πέναλτι φάντασμα που έδωσε αγώνα μεταξύ της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και της Ραντίνσκι Νις για τα play-off του πρωταθλήματος της Σερβίας ο διαιτητής Σέρντιαν Ομπράντοβιτς. Ο ρέφερη προκάλεσε σάλο στην χώρα με την απόφασή του συνελήφθη με την κατηγορία κατάχρηση εξουσίας σε ποδοσφαιρικό αγώνα και θα κτίσει ποινή φυλάκιση 30 ημερών. Συνελήφθη ο Μπράντοβιτς, ο διαιτητής δηλαδή, την Τρίτη, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σλάβισσα Κοκέζα. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι ο γραμμένος έκανε μήνυση τον Κομίνη και συνελήφθη. Αλλά αυτά στην Ελλάδα λίγο δύσκολο να γίνουν. Αρκετά δύσκολο. Στη Σερβία γίνονται. Κοντά μας είμαστε δίπλα. Από τον κόλο στο βρακί είμαστε. Τι είναι η Σερβία με Ελλάδα. Σερβία γίνονται. Στην Ελλάδα δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Κατά τα άλλα, επιθυμίζουμε ότι ο έμπειρος ρέφερι είδε χέρι σε μια φάση που κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί την απόφασή του. Με αυτή λοιπόν την εφεύρεση ο Νίκολιτς ευστόχησε για δεύτερη φορά στο παιχνίδι και κλείδωσε την νίκη της ομάδας με σκορ 2-0. Ο Μπράντοβιτς επίσης έδωσε και δεύτερο πέναλτι στη Σπαρτάκ και άφησε τη Ραντίσκι με 10 ποδοσφαιριστές. Καλά σε κάνανε ρε ο Μπράντοβιτς και σε χώσανε μέσα. Αλλά πότε μπορούμε να το δούμε αυτό ρε φίλε? Δηλαδή σαν να λέμε ότι ο Πιλάβιος ή ο Σαρής ή ο γραμμένος που είναι τώρα πρόεδρος της ΕΠΟ έκανε μήνυση τον Αρετόπουλο ή τον Κομίνη ή τον Μποντίκη ή τον Στυλιάρα. Όλα αυτά τα εξαιρετικά παλικάρια του συστήματος και συνελήφθησαν και πήγαν και φυλακή. Θυμίζει ταινία επιστημονική φαντασία να γίνει αυτό στην Ελλάδα. Πάντως ο Κομίνης στο μευτήριο πήγε για να χαρεί το νεογέννητο παιδάκι. Ένας Κομίνης. Να, να σας ζήσει κύριε Κομίνη. Να σας χαίρει, να σας καμαρώνει. Ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός για το ότι δεν έγινε ένα. Δεν τελείωσε ένα ντέρμπι. Και είναι ο μοναδικός ο οποίος είναι ο βασικός μάρτυρας αυτής της υπόθεσης και δεν πήγε να καταθέσει σε κανένα από τα τρία δικαστήρια. Έλα, αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή κάποια πράγματα στην αθλητική δικαιοσύνη τα έχουν κόψει και τα έχουν ράψει στα μέτρα τους. Για τις μεγάλες ομάδες κτλ. Για τη γνωστή πρασινοκοκκινοκίτρινη παράγκα. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να έχει δικαίωμα Αρετόπουλος να πάει να κάνει συμπληρωματική δήλωση εκτός από αυτή που συμπλήρωσε στο φύλλο αγώνας. Τι είναι αυτά εδώ, τι λαμογές είναι αυτές εδώ? Είναι δυνατόν να μην πάει ο Κομίνης να καταθέσει ενώ κρίνεται ένα ολόκληρο πρωτάθλημα, τους σκόπους μια ολόκληρης χρονιάς? Είναι δυνατόν? Δηλαδή τι αστείωτες είναι αυτές? Και θέλετε να γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα? Μιλάμε για αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Μ' αρέσει που βάζει τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές να παίζουν όλοι μαζί την ίδια μέρα για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Ποια αξιοπιστία του πρωταθλήματος? Όταν η αξιοπιστία του πρωταθλήματος διακυβεύεται και κρίνεται στις δικαστικές αίθουσες χωρίς τον πρωταγωνιστή, ο οποίος έκανε δώρο ένα χάρτινο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ του Γατούλη, για ποια αξιοπιστία θέλετε να μιλάμε? Όταν υπάρχει ατιμωρησία, πού είναι ο παπάς? Τιμωρήθηκε ο παπάς? Τιμωρήθηκε ο Σπανάθας? Τιμωρήθηκε ο Αρετόπουλος? Τιμωρήθηκε ο Στυλιάρας? Τιμωρήθηκαν ο Γιάχος κτλ.? Ποιος τιμωρήθηκε? Πού είναι ο Ποντίκης που έδειξε σέντρα μαζί με τον Κομίνη? Γιατί γύρισε ο Ποντίκης πίσω μαζί με τον Κομίνη? Ποιος τους είπε να γυρίσουν πίσω? Γιατί ο Στυλιάρας τους με την ενδοεπικοινωνία τους σταμάτησε και τους είπε τι? Και από πού ορμόμενος ο Στυλιάρας και γιατί το έκανε αυτό? Για ποια αξιοπιστία μιλάτε μου? Παίζετε με την νοημοσύνη και τη συνείδησή μας τόσα χρόνια? Φτάνει δηλαδή. Εντάξει, σας πήραν χαμπάρι όλοι. Έχει ξεφτυλιστεί το θέμα. Το ποιος ήταν καλύτερη ομάδα φέτος μέσα στον αγωνιστικό χώρο αποδείχθηκε στο τελικό κυπέλου. ΑΕΚ ΠΑΟΚ έπρεπε να γράφει το σκορ 1-7. 1-7 έπρεπε να γράφει και το ένα χαριστικά για τη φάση του Αραούχο.
ξεφτυλιστήκατε στον τελικό κυπέλλου. Ξεβρακωθήκατε όλοι. Όλο το σύστημα ξεβρακώθηκε. Με την εμφάνιση που έκανε ο ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά, μέσα στο χορτάρι. Μέσα στο γήπεδο. Όχι με δικαστικούς, με δικηγόρους στις δικαστικές αίθουσες και με αποφάσεις σκάνδαλο. Για μια ομάδα που την τιμωρήσατε με 10 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών. Και έκανε 10 στα 10 και κλεισμένων των θυρών. Για μια ομάδα που κατέριψε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο. Και δεν μπορούσατε να σταματήσετε με τίποτα. Με κανένα τρόπο. Πήγατε να προκαλέσετε για να πέσει στη λακκούβα ο κόσμος του ΠΑΟΚ στο μάτι του Ολυμπιακού. Βγήκε ο Μπαρμπασάβας με τον Καραπαπάρα και βρίζαν και προκαλούσαν. Βγήκε ο άλλος ο ποδοσφαιρικός αλήτης. Ο Μυραλάς τιμωρήθηκε. Δεν μας είπε κανείς. Έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε παιδάκια 8χρονα, 5χρονα, 10χρονα, 12χρονα μέσα στην Τούμπα. Τιμωρήθηκε αυτός ο ποδοσφαιρικός αλήτης. Ο Κέβιν Μυραλάς, ο οποίος φεύγει από την Ελλάδα, αποχωρεί. Ατιμόρυτος έμεινε. Εδώ κράζουν τον Λουτσέσκου για, αυτό, για τη δήλωση που έκανε για την ναζιστική Γερμανία και δεν μιλάει κανένας για την συμπεριφορά του Χιμένεθ που έκανε χειρονομίες σε κερκίδα και όλα αυτά τα οποία έχουν δηλώσει. Το Μελισανίδη που βγήκε και είπε ότι είναι μάο-μάο και του στέει ο Λουτσέσκου για μια δήλωση που έκανε. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Όπως τους συμφέρουν και κατά το δοκούν κρίνουν τις εκάστοτε δηλώσεις. Γιατί θα ξεχάσουμε και γενικότερα όπως βολεύει. Βρήκε και τη δηλώση του Κώστα Κατσουράνη που Να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά. Έτσι, όποιος φίλος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει. Αν και δεν σας βλέπω εσείς σήμερα. Χαλαρούς σας βλέπω. 23-10, 287 και 3 οχταράκια. Και λίγο για το θέμα του Δημάρχου θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με τις ψηλές που πέσανε χθες. Γιατί έχει διχάσει ολόκληρη την πόλη. Κατάφερε ο κύριος Ιωάννης Μπουτάρης με τα καμώματά του και με τις ακραίες εξτρεμιστικές τοποθετήσεις που έχει να διχάσει μια ολόκληρη πόλη για το αν ήταν σωστό αυτό που έγινε ή αν ήταν λάθος. Θέλουμε λίγο και τη δική σας άποψη. Όσοι φίλοι έχετε όρεξη τέλος πάντων, κανένα 20 λεπτό, εδώ θα είμαστε 23-10, 27 και 38. Έλα, Στελάκη. Ο Κώστας Κατσουράνης μετά το τέλος του αγώνα της Παναχαϊκής σε δηλώσεις του είπε: πιστεύουμε ακόμα και σήμερα ότι η θέση μας είναι στις δύο πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Μιλάμε για ομάδα που σε 33 παιχνίδια έκανε 21 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες. Νούμερα πρωταθλητισμού. Μάλλον είχαμε αντίπαλο την Bayern και την Paris Saint-Germain. Γι' αυτό και δεν είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις. Κατά τη γνώμη μου, φυσικά. Αφήνει αιχμές για τις δύο ομάδες που πήραν το εισιτήριο για την Super League, τον Άρη και τον Όφη. Νομίζω ότι ο Άρης δίκαια ανέβηκε, αλλά τώρα για τον Όφη, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα, ήταν στο χείλος του γκρέμου και ξαφνικά μπόρεσε και έβαλε μια τάξη στα ενδοοικογενειακά του προβλήματα και έκανε τρομερό σερί και μπόρεσε και πήρε την άνοδο. Έχουμε 4 λεπτά των καθυστερήσεων, Λάτσιο Ίντερ 2-3 στο 91ο λεπτό, τώρα η Λάτσιο με την πλάτη στον τοίχο. Καλείται να ισοφαρίσει για να περάσει αυτή στο Champions League και όχι η Ίντερ. Καλησπέρα, φίλε. Γεια και χαρά για σας δύο. Γεια σου, φιλάρετε μας. Τι κάνεις? Ενώ στη Β' Εθνική πάρα πολλές ομάδες φεύγουν, αποσύρονται για οικονομικούς λόγους. Ναι. Αντί να γίνεται μια πολύ καλύτερη, ένα πολύ καλύτερο φιλτράρισμα αν μπορεί να παίξει ή δεν μπορεί να παίξει μια ομάδα, αν έχει τις οικονομικές δυνατότητες, και ταυτόχρονα να μπορούν να συμμετέχουν δεύτερες ομάδες από τις ομάδες της πρώτης εθνικής, ώστε να γίνεται ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Φυσικά οι δεύτερες ομάδες δεν θα μπορούν ποτέ να ανέβουν στην πρώτη εθνική. Αυτό αλλά που τουλάχιστον υπάρχει στην Ισπανία. Θα υπάρχει μια πολύ ανταγωνιστική Β' εθνική. Σωστό. Και θα υπάρχει και ενδιαφέρον. Πιο πολλοί κόσμος θα παρακολουθεί τη Β' Εθνική και πάει λέγοντας. Μήπως χαλάσει τη συρμαγιά αυτό το σύστημα που προτείνεις, φιλάτε. Ξέρεις ποιο είναι, ναι. Το ζόρι μας βρίσκεται στο ότι δεν μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε Έλληνες παίκτες που κυριολεκτικά να μπορέσουν να
να δυναμώσουν όχι μόνο την εθνική, αλλά γενικά όλο το πρωτάθλημα. Ναι. Έχουμε παιδιά άξια λόγου που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Όχι μόνο άξια λόγου αυτό... και ικανότατα ποδοσφαιρικά. Και όλο αυτό φυσικά πάει κόντρα, δυστυχώς, σε αυτούς που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους και δεν είναι οι παράγοντες, είναι οι μάνατζερ. Οι οποίοι φυσικά θέλουν να φέρουν απ' έξω παίκτες. Για ευνόητους λόγους. Βέβαια. Δηλαδή, στην τελική, μέσα στην εθνική Ελλάδος, γίνεται ό,τι θέλουν κάποιοι μάνατζερ. Έτσι καταλαβαίνω. Αν κρίνουμε ότι με τέτοια απόδοση δεν πήρε τον Πασχαλάκη, τι ψάχνουμε να βρούμε, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, αν δεν πάρεις τον Πασχαλάκη με αυτή τη χρονιά που έκανε στον ΠΑΟΚ, πότε τον πάρεις. Να τον πάρεις στην εθνική τώρα. Ποιο θα πάει, στον Καρνέζη, ποιο θα πάει, στον Μπάρκα. Δύο προπονητές μπόρεσαν να επιβληθούν και να μην ακούνε κανέναν από τους άλλους γύρω, τους περίεργους, να μην τους πω αλλιώς. Και οι εθνικές εκείνης της εποχής κυριολεκτικά πετούσαν. Είχαν φτάσει στην πρώτη εξάδα, πεντάδα. Αυτοί μόνο άξιζαν. Ένας Γερμανός και ένας Πορτογάλος. Ο Ρεχάγκελ είχε ακούσει κριτική για τις επιλογές του. Βεβαίως και άκουσε κριτική, αλλά δεν ακούγε κανέναν για τον ποιο θα βάλει. Ναι. Έκανε τις επιλογές ο ίδιος. Όταν ένας προπονητής κάνει μόνος του τις επιλογές, είμαι σίγουρος ότι ξέρει ποιος θα πάρει μαζί του. Αλλά οι πιο πολλοί θέλουν τα χρήματα και να περνάνε καλές διακοπές και τελειώνει εκεί. Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα, επειδή έχω ακούσει πολύ το ότι κουράζει πια να επαναλαμβανόμαστε συνέχεια για το χάρτινο και για το... Συγγνώμη λίγο, έληξε το μάτς Λάτσιο. Λάτσιο Ίντερ 2-3, μέσα σε 4 λεπτά η Ίντερ κέρδισε τη συμμετοχή της στο Champions League. Να πούμε ότι η Λάτσιο με άσο ή χ, με νίκη ή ισοπαλία, μέσα στην έδρα της, κέρδισε και 2-1, θα περνούσε αυτή στο Champions League. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μεγάλη ομάδα Ίντερ κατάφερε μέσα σε 4 λεπτά να ανατρέψει το σκορ στο δεύτερο μήχρονο και να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για το Champions League. Από εδώ και πέρα, λέω το αντίθετο. Θα παίζετε. Να κερδίσετε. Και επειδή ακούγεται πολύ αυτό, ότι καλά ρε παιδιά, το είπατε, το είπαμε, ναι. Υπάρχουν και δικοί μας που τώρα είναι, το είπατε, το είπαμε, θέλω να πω ότι επί 1,5 χρόνο τουλάχιστον τώρα, το μόνο που έλεγαν από την ΑΕΚ ήταν το κάλπικο, ο κάλπικος τελικός με το δικό μας το θέμα εκεί, του διαιτητή που δεν κοιτούσαν και το πέναλτι. Ναι. Δεν έλεγαν συνέχεια γι' αυτό. Έλεγαν βέβαια. Ότι το πήρε δεν, με το offside και ο Ενίκη ήταν 2 μέτρα offside. Φυσικά δεν λέγανε για το πέναλτι και την αποβολή που προηγείται 3 δευτερόλεπτα πριν τον γκολ του Ενίκη. Αυτοί λοιπόν δεν είχαν κουραστεί να το λένε 1,5 χρόνο. Ναι. Εμείς γιατί να κουραστούμε, δεν το καταλαβαίνω. Φυσικά και δεν κουραζόμαστε. Ακριβώς. Στο κάτω-κάτω της γραφής δηλαδή. Είναι σημαντικό κάτι που έχει γίνει και όπως μπορεί κανείς να το δει ξεκάθαρα να το λέει. Είναι για μένα πολύ βασικό, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή μια ζωή εμείς θα είμαστε αυτοί που θα αλλάζουμε τα πράγματα. Θα είμαστε πιο ήπιοι. Μάλλον αυτό πρέπει να γίνεται κατά την άποψή τους, αλλά δεν τους κάνουμε το χατήρι. Δεν μου λες γιατί είναι, για το σκηνικό με τον Μπουτάρη τι φωνή έχεις, φιλάρετε. Ξέρεις τι, σίγουρα έχει δικαστεί ολόκληρη η πόλη. Κοίταξε, δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που έγινε, άλλωστε... Δεν δέχομαι να γίνονται τέτοια σκηνικά. Mm-hmm. Για κανέναν. Το προκάλεσε, δεν το προκάλεσε όμως. Το ξέρω. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να γίνει, έτσι. Σίγουρα το προκάλεσε. Σίγουρα θα ήταν να του γυρίσουν όλη την πλάτη. Σίγουρα καλύτερο θα ήταν να το γιουχάρουν. Ναι. Εντάξει. Ήταν ακραία κατάσταση να τον χτυπήσουν, να τον λιδωρούν. Ναι, να τον προκάλεσουν. Αυτό δεν χάνεις το δίκιο σου. Ναι, σωστό. Είναι σαν αυτό που πήγε και έκανε ο άλλος, που ουσιαστικά που πήγε και πέταξε τώρα, δεν ξέρω πόσο παοξής ήταν, μετά το δεύτερο γκολ, στο τελικό, να πετάξει τη φωτοβολίδα μέσα στην... Ναι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό πια ξεπερνάει τα όρια. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξαναπατήσει στο γήπεδο στην Τούμπα. Βέβαια.
Βέβαια. Σκέψου να τα κάνα κομμένε, το διέκοπτε πάλι. Γιατί το επιδίωξαν οι τη είδε. Ακυπτιόντουσαν μεταξύ του. Τα χαϊδεμένα τα παιδάκια άρχισαν και τρέχαν στο Ισπανό, αλλά του λέει ο Ισπανό: άντε ρε, μπείτε και παίξετε μέσα να πούμε την παλίτσα να μου. Κατάλαβε. Του τραβάει και ένα σφύριγμα στο καπάκι και αντεγιά σα. Έτσι κάνουν οι διαιτητέ να μου. Κατάλαβε. Και ξέρει, πραγματικά δηλαδή αυτό που διάβασα είναι ότι δεν ανήκουν και γιατί το πήγανε στους φασίστες, στους ναζιστές. Όχι, δεν ανήκουν σε κανένα αυτό. Ο ένας είναι από το Σύλλογο Ποντίων, 20χρονος, και ο άλλος είναι Γεωργιανός Πόντιος. Με ακριβώς. Δηλαδή στην τελική, τα μέσα πάλι το γυρίσαν στον Καλαματιανό. Αυτό είναι που δεν μ' αρέσει. Εντάξει ρε φίλε, θα το γινούσαν χρυσαυγίτες θα τους λέγανε, ακροδεξιούς θα τους λέγανε, ό,τι είπανε. Δηλαδή ναι. ό,τι γίνεται τώρα... ο ακροδεξιός, ο εθνικιστής, ο χρυσαυγίτης και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι. Μα ξέρεις τι μου κακοφαίνεται. Αν είσαι εναντίον της βίας, δεν μπορείς να είσαι εναντίον της μιας βίας και όχι της άλλης. Δηλαδή οι άλλοι από το Ρουβίκο να τι κάνουν. Ναι. Δεν είναι βία εκεί. Εκεί γιατί δεν βγάζουν εμένος. Ναι, σωστό. Όταν μπαίνει ο άλλος και τα σπάει όλα μέσα. Βέβαια, βία, μία μορφή βίας, είναι και η ηλεκτρική βία. Φυσικά. Την οποία τη χρησιμοποιεί αρκετά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και ήταν λίγο σκασμένα τα άτομα εκείνος εκεί πέρα. Δεν χρησιμοποιεί απλά βία ηλεκτρική. Εκείνος κοιτάζει τα συμφέροντα των αντιπάλων μας. Είναι και προκλητικός. Μα, τραγικό να είσαι με το μέρος των αντιπάλων. Μα αυτό λέω ότι το προκάλεσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ναι. Το χαρακτηρίζουν πάρα πολύ ως ηθικό αυτούργο, αλλά ό,τι και να έγινε, ό,τι και να συνέβη, ήταν μια άσχημη εικόνα σίγουρα να το φτύνουν, να το χτυπάνε με αντικείμενα, γροθιές, μπουνιές, κλωτσιές κτλ. Εδώ ο άλλος με το παιδί ρε φίλε. Δηλαδή όταν είδα το παιδί του κοριτσάκι ο άλλος, δηλαδή πού πας ρε φίλε, πού πας με το παιδί αγκαλιά ρε φίλε. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ξεφύγανε εντελώς με έναν τόπο, κάποια δηλαδή στιγμή... στο κάτω της γραφής. Δεν έχει και λόγο κανείς να φτάνει σε τέτοια κατάσταση. Ναι, εσύ φιλάρετε, μαζί σου. Και εγώ δεν γουστάρω. Οποιαδήποτε μορφή βίας δεν την επικροτώ, δεν τη θέλω, δεν μ' αρέσει. Αλλά στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάς για σκηνή, ρε φίλε. Ο κόσμος είναι σκασμένος. Εδώ από το 2009-10 και μετά είναι αγανακτισμένος, είναι τρελαμένος. Ψάχνει αφορμή να ξεσπάσει. Μη το προκαλείς, δηλαδή, μη το τραβάς στο σκηνή. Κοίτα, γι' αυτό είναι όφελος. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Ναι, γιατί έγινε ήρωας. Ακριβώς. Ναι. Είναι το θύμα. Και τώρα θα βγει και θα λέει ότι εγώ είμαι πράγματι αυτός που πρέπει να συνεχίσω, γιατί βλέπετε πως πάντα πράγματα. Στην τελική χάνει ο άλλος όταν κάνει τέτοιες κινήσεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω σίγουρο και πραγματικά χρειάζεται προσοχή, έχει να κάνει ότι αν κάτι δεν μας αρέσει στον άλλον, αν αρχίσει ο ένας να βαράει τον άλλον, δεν θα πάμε πουθενά. Με αυτόν τον τρόπο μας έχουν εκμεταλλευτεί τόσα χρόνια. Ναι. Έχει σκοτώσει ο ένας τον άλλον, αδελφό στον αδελφό, μας βάλαν και σκοτωνόμασταν. Σωστό αυτό που λες, αλλά και όταν δεν αντιδράς φιλάρετε από την άλλη, δηλαδή αν υπήρχε μία μορφή αντίδρασης οποιαδήποτε, ακόμα και ακραία αν θέλεις, στις αρχές του 2010, που είχαμε τα μνημόνια που ψήφιζαν οι προδότες της Βουλής, ψήφιζαν το ένα μνημόνιο ναι σε όλα, ναι σε όλα, ναι σε όλα, ναι σε όλα, και στην ουσία ταπεινώναν οικονομικά τις ελληνικές οικογένειες, στέναν στην αυτοκτονία 10.000 συνέλληνες μας, διώχνανε 1.000.000 Έλληνες στο εξωτερικό. Αυτοί τους διώξανε. Αν υπήρχε μια οποιαδήποτε μορφή αντίδραση, σου πω εγώ, ακόμα και ακραία, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, φιλάρετε μου. Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτό θα βοηθούσε ο κόσμος να αλλάξει γνώμη και να μην ξαναψηφίσει? Θα σου το πω διαφορετικά. Πιστεύω ότι ο κύριος Μπουτάρης, μετά το χθεσινό άσχημο περιστατικό οπωσδήποτε, θα σκεφτεί να ξανακάνει κάποια προκλητική δήλωση. Να είσαι σίγουρος ότι μπορεί και να το κάνει, γιατί έτσι θα κερδίσει ψήφους. Είπες από μόνος σου ότι χωριστήκαμε στη μέση. Ναι. Άρα μπορεί να κερδίσει ψήφους που πριν κάποιοι να είχαν άλλα στο νου τους. Ναι, μπορεί όμως και να χάσει άλλους τόσους
από συμπορεύοντας οι περισσότεροι με την αγανάκτηση και το ξέσπασμα του κόσμου που ήταν προς το πρόσωπό του. Όπως και να έχει, έχει, για μένα αυτό είναι το βασικό. Όταν θέλεις πραγματικά να πετύχεις και να ξεκαθαρίσεις το τοπίο, αυτός ο άνθρωπος να ξεχαστεί από προσώπου γης, να μην το θυμάται κανένας. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει. Αυτό φτάνει. Όταν κάποιος πάει στη λησμονιά, στη λύθη, υποφέρει πιο πολύ από ότι από τα χειρότερα βασανιστήρια. Μάλιστα. Σωστό. Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο. Αυτό το παθαίνουνε αυτά τα παιδιά που τα βγάζουν στα reality. Ναι. Γίνονται το κέντρο της γης, το κέντρο της Ελλάδας, ναι, για τρεις μήνες, ναι, για τρεις μήνες, για έξι μήνες και μετά έρχεται η απογοήτευση. Τώρα από το Big Brother εσύ θυμάσαι κανέναν να υπάρχει? Είχαν γίνει τότε, όχι, και τι δεν είχε από το, γίνει. Από το, από το Καλημέρα Ζωή του Φόσκολου θυμάμαι, από το Big Brother όχι. Γι' αυτό ακριβώς, ξέρεις, όταν σου δίνουν αυτή τη δημοσιότητα και στην παίρνουν πίσω, είναι τρομερό, δηλαδή, ναι, φαντάζομαι ότι αυτά τα άτομα παθαίνουν ζημιά, όχι αστεία. Ναι. Και αυτό είναι το θέμα. Όταν λοιπόν ένας πολιτικός πουλάει τον εαυτό του, λέμε τώρα κάποιοι, ναι, να μην βάλω ότι είναι όλοι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ας το κάνουμε λίγο κι εμείς πιο ήπιο. Λοιπόν, πουλάει τον εαυτό του για να μπορέσει να γίνει, πώς τους λένε, επώνυμη, mm-hmm, να είναι η επώνυμη. Λες και κάτι τρέχει σταγίστικα άμα έχεις επώνυμο. Λοιπόν, μετά αυτό όταν χαθεί, κυριολεκτικά πιστεύω υποφέρουν. Είναι κάτι που μπορεί να βάλει πάρα πολύ νερό στο κρασί του για να παραμείνει στην εξουσία όχι μόνο της διοίκησης, αλλά στην εξουσία του να νιώθει ότι είναι κάτι μέσα είναι σε αυτό το χώρο. Είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο για τις... για τα ιστορικά αισθήματα αυτού του ατόμου που υφίσταται, αυτό εδώ το οποίο συζητάμε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, από το Ζενίθ να βρεθεί στον Αδύρ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Είναι ένα Παγκράτη. Ναι. Θυμάστε, ναι, ένα Παγκράτη. Την Ξανθιά με τον Ψάλτη που έπαιζε σε πολλές... Θυμάμαι, ναι, ναι. Αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε, ναι. Είναι αυτό ακριβώς το παράδειγμα που μιλάς τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν την άντεξε η κοπελίτσα. Ναι, δεν την άντεξε. Κατάλαβες. Έτσι είναι και μακάρι... Καλό θα ήταν να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ιδίως όταν πρέπει να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση και όχι παράδειγμα προς αποφυγή, γιατί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος της Πρωτεύουσας της Μακεδονίας πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση, να είναι δαχτυλοδεικτούμενος και να καμαρώνουμε όταν το βλέπουμε, όχι να ντρεπόμαστε όταν το βλέπουμε για τις τοποθετήσεις, να λέει ότι όποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι, η Μακεδονία είναι ελληνική, είναι μπούφος. Να λέει ότι χέστηκα εγώ που ο Κεμάλ σκότωσε 353.000 πόντιους. Να λέει το ένα, να λέει το άλλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το προκαλείς, είσαι ο ηθικός αυτουργός που γεννά τη βία. Και όταν λοιπόν ο ηθικός αυτουργός γεννά τη βία, πρέπει να είναι έτοιμος να δεχτεί και τις επιπτώσεις που έχει η βία. Αυτό δεν ξέρω. Αν το ψάξει κανείς, είχε ξαναπάει σε συγκέντρωση τέτοια άλλη φορά ή για πρώτη φορά πήγε? Δεν ξέρω. Αν ήταν για πρώτη φορά, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου το βγάζεις από το νου ότι... Ναι, μπορεί να γίνει και επίτηδες. Το ήθελε. Μπορεί να γίνει και επίτηδες, λες. Το ήθελε. Δεν ξέρω. Και όταν... δεν ξέρω, φιλάρετε. Είδα όλα τα βίντεο. Όταν άρχισαν τα όργανα, όταν έγινε απειλητικός ο κόσμος, όταν άρχισαν να πέφτουν οι ψηλές, τα μπουκάλια, τα φτισίδια, δεν τρέχει. Ναι. Δηλαδή, ναι, το σέρνουν οι άντρες της ασφάλειάς του και οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν ξέρω ποια είναι, μια κυρία εκεί πέρα, και δεν τρέχει. Ναι. Αντιθέτως, σε κάποιες των περιπτώσεων βλέπω ότι αντιστέκεται. Το έδειξε ότι ήταν ζαλισμένος ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να πω. Αλλά όταν εσένα, σκέψου τώρα, ότι πας κάπου, είσαι ανεπιθύμητος και ξεκινά τα όργανα. Ξεκινά τα κλωτσομπούνια, ξεκινά τα αυτισίδια, ξεκινά τα μπουκάλια, τα υπέτες και τα λοιπά. Δεν θα τρέξεις. Καπνίσα. Εντάξει, αλλά δεν δικαιολογεί τώρα. Συγγνώμη, δεν θα τρέξεις. Ρωτάω. Αναστάση, δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση, ναι, ένας νεαρός να κλωτσάει ένα παππού. Γιατί εδώ τα λέμε, παππούς είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Όσο περίεργος κι αν είναι. Είναι άσχημη η εικόνα. Ναι, τώρα. Είναι άσχημη η εικόνα, φιλάρετέ μου, αυτή που είδαμε.
Έτσι δεν το συζητάμε, αλλά ακόμα πιο άσχημα ή ακόμα πιο άσχημες είναι οι τοποθετήσεις κατά καιρούς που έχει κάνει η σημαία της πρωτεύουσας της Μακεδονίας. Είναι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Οι απαράδεκτες αυτές δηλώσεις. Τέλος πάντων. Αυτό λέμε και εμείς, γιατί το βγάλαμε δύο φορές. Το βγάλατε. Την πρώτη φορά δεν μας έφτανε. Αν το βγάλατε, καλά κάνατε. Και αυτό που χρειάζεται τώρα να γίνει είναι τουλάχιστον να ξέρουμε τι θέλουμε. Γιατί έρχονται πάλι εκλογές. Να σε καλά. Και αν δεν ξέρουμε τι θέλουμε, καλά να πάθουμε. Γιατί αυτά που έκανε τα τελευταία ήταν πολύ βαριά. Τόσο απλό. Επειδή το παίζει και ανθρωπιστής και ξέρεις, φάνηκε τεράστια υποκρισία όταν έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα σαν δήμαρχος Θεσσαλονίκης στο Ισραήλ για τα 70 του χρόνια. Ναι. Ακριβώς μέσα στα αιματοδαμένα γενέθλια του Ισραήλ. Μετά από αυτή την αιματοχυσία, πας και στέλνει συγχαρητήρια. Είναι πολλά που μαζεύτηκαν. Λοιπόν, αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι κάποια πράγματα είναι καθαρά συμφέροντα. Σε αυτή την περίπτωση, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, άστο να φαίνεται. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται. Μην τον ηρωποιείς, όπως είπες. Μάλιστα. Και κρίμα, γιατί πραγματικά είναι και νεαρά παιδιά, δηλαδή τώρα τι να πω εγώ. Σε αυτή την περίπτωση δεν όλα αυτά τα παθαίνουμε επειδή δεν έχουμε μάθει, δεν μας έχουν μάθει. Έλλειψη παιδείας. Ότι οι λύσεις για πάντα, όχι να διονύζεται αυτό το πράγμα, μια σου και μια μου, οι λύσεις δίνονται πάντα όταν έχεις επιχειρήματα. Η γροθιά, όσο και να πονέσει, επιχείρημα δεν είναι. Να είσαι καλά, φιλάρετε. Έχει χαρά. Ευχαριστούμε. Λέει ο φίλος ο Πέτρος, πρώτη φορά ήταν λέει, που πήγε στην εκδήλωση, μας ενημερώνει. Το ρωτούσαν στην αρχή γιατί έκανε την παρέλαση των γκέι την ίδια μέρα και αυτός γελούσε ειρωνικά και προκαλούσε. Λέει ο φίλος ο Πέτρος, γι' αυτό υπήρξε και η αντίδραση. Καλησπέρα. Γεια σας. Έλα, φίλε. Πάμε στο μεθεπόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Ο Τάσος. Ναι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Το όνομά σου. Παύλος. Από πού παίρνεις, Παύλο? Από το Ρόκαστρο. Το Ρόκαστρο. Έλα, Παύλο, πες μου. Μπορείς να μου πεις λίγο την εντεκάδα ή το δεκάδα του Πάκου στο μπάσκετ. Την εντεκάδα. Ναι, στο ή το δεκάδα του Πάκου στο μπάσκετ. Γιατί? Ρωτάω. Γιατί τι θες? Ρωτάω, έκανα μια ερώτηση και μια απάντηση. Ναι, γιατί ρε φίλε θες να τη μάθεις. Γιατί δεν ασχολείσαι καθόλου με μπάσκετ, γι' αυτό τι νομίζεις ότι Πάκου είναι στο ποδόσφαιρο. Φίλε, τώρα τι κουλό είναι αυτό που μου λες 12 παρά 5. Ό,τι θέλω να πω, ναι, πήρα την εκπομπή, να σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Αν άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Όχι. Ωραία. Στέλιο, ενημέρωσε λίγο τον κύριο. Όλη την πρώτη ώρα μιλούσαμε για μπάσκετ, φίλε. Ναι. Στείλ τον. Εδώ όταν θα παίρνετε, θα μιλάτε τεκμηριωμένα και όμορφα. Δεν θα λέτε μαλακίες. Αν θέλετε να λέτε μαλακίες, να παίρνετε σε αυτούς που σας χαϊδεύουν τα αυτιά. Άκουσε μεγάλε. Την πρώτη ώρα λοιπόν, και θα ανεβάσω την εκπομπή στις πρόμαυρες πτήσεις, την πρώτη ώρα τουλάχιστον 40 λεπτά μιλήσαμε για μπάσκετ. Αν λοιπόν δεν ακούς την εκπομπή, αν λοιπόν δεν είσαι ενημερωμένος, μη βγαίνεις να κατηγορήσεις. Γιατί γίνεσαι και ρόμπα. Θα παίξει και επανάληψη η εκπομπή σε λίγο. Στήσε τα αυτάκια σου να ακούσεις. Αλλά εγώ είδα μια κακή προαίρεση από το πρόσωπό σου προς το πρόσωπό μου και γενικά προς την εκπομπή. Γιατί αν είχες καλή πρόθεση θα ρωτούσες, Τάσο, Στέλιο, μιλήσατε, ενημερώσατε τον κόσμο καθόλου για τον μπάσκετ? Ασχοληθήκατε καθόλου με τον μπάσκετ? Από αυτό και μόνο, φίλε, και στο λέω με αγάπη, γιατί εσύ καθόλου αγάπη δεν έδειξες, φαίνεσαι πως είσαι κακοπροαίρετος. Έτσι. Χαιρετίσματα λοιπόν στο μέντορά σου και πες τον να σε κάνει καλύτερα η ΕΚ. Πιάστηκες αδιάβαστος. Λίγος και βιτάμ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και από εμάς. Στέλιο, διάβασε αυτό το τελευταίο που με έστειλες. Είναι φανταστικό, είναι πολύ ωραίο. Με το Μπλάνκο, ρε.
Ναι, μισό λεπτό και να τα ανοίξω λίγο. Κάτσε, τα ανοίξω εγώ. Κάτσε, μην κουράζει. Λοιπόν. Όχι, το έχω, να το. Βρήκα μια φωτογραφία με ένα post μια γνωστή ιστοσελίδα τέλος πάντων που φιλοξενεί δηλώσεις του Μπλάνκο, του πρώην center forward της ΑΕΚ. Γιάννη, άκου. Και γράφει σε τίτλο που έχει πει ο Μπλάνκο: ένα τηλέφωνο και επιστρέφω στην ΑΕΚ. Ο Ισμαήλ Μπλάνκο, αγαπημένο ζωρό των φίλων της ΑΕΚ, λέει: μιλάει. Ένα τηλέφωνο και επιστρέφω στην ΑΕΚ. Και έχει σχόλια από κάτω ένα απίθανο και τι λέει. Δεν Μπλάνκο, έχει... δεν έχει κάρτα ο Τίγρης. Πάρτον εσύ. Κλαίω, κλαίω, εντάξει. Ό,τι καλύτερο ήταν. Απίστευτο. Αυτό πρέπει να το ανεβάσουμε στην ομάδα. Ανέβαστο, ανέβαστο, ανέβαστο. Πρέπει να το ανεβάσουμε στην ομάδα. Ανέβαστο. Φανταστικό ήταν. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν συντηρησμένος και σήμερα. Εδώ στο 107,4 στον FM, στις ασπρόμευστες, μετά στο Τρέγια Ιατρόπουλο και Στέλιο Παντονίου. Να ευχαριστήσουμε και τον Ιωάννη Ζάτση, τον ηχολήπτη εδώ της εκπομπής, για την πολύτιμη συνεργασία του άλλο ένα βράδυ. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους καλοπροαίρετους, αλλά και τους κακοπροαίρετους φίλους εδώ που είναι συντορισμένοι στο 107,4 στον FM. Για τους κακοπροαίρετους, μια συμβουλή φιλική, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, αν δεν έχετε τουλάχιστον δόλο μέσα σας. Γιατί ο τελευταίος φίλος ή κακοπροαίρετος ήταν ή είχε δόλο να μας προσβάλλει, να βγάλουμε μια άσχημη εικόνα προς τα έξω. Αλλά δεν σου κάναμε το κατήρι. Υπάρχει εκπομπή η οποία θα παίξει επανάληψη λίγο. Κάτσε, φίλε Παύλο, από το Ρεόκαστρο όπως συστήθηκες, που δεν νομίζω να είσαι και έτσι, να ακούσεις. Και ζήτα μια συγγνώμη την επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε. Έτσι, αν έχεις ευθυξία και καρύδια από κάτω σου. Να είστε όλοι σας καλά. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Νομίζω είναι αύριο Κωνσταντίνο και Ελένη, σε 3 λεπτά από τώρα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός γεροί να είμαστε όλοι το επόμενο Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το βράδυ, εδώ πάλι με ασπρόμενες πτήσεις. Να ευχαριστήσω και τον Στέλιο του Παπαντονίου που ήταν άλλο ένα βράδυ εδώ, συμπαραγωγός στις ασπρόμενες πτήσεις. Να είσαι καλά, Στελάρα μου. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Auf Wiedersehen.